μια διεκπεραιωτική καλημέρα. Είδες πόσα ξέρω και σου τα είπα. Πότε ξεκινήσει το rock and roll. Το rock and roll. Ρε Παπαδόπουλα. Άρε γαμίνη. Ρε Παπαδόπουλα. Τα βγάλε τα σου. Τα βγάλε τα σου. Τα βγάλε τα διαλύσει. Να μην τα πετάξει κυρία Βάσο. Σαν τα διαλυμένα παπούτσια δεν έχει. Λατρεμένη κυρία Βάσο, ηρωίδα. Ηρωίδα. Η μαμά του εννοώ. Βάσο και δικά μου σχορεμένη. Άστο. Εκείνη πάει, έφυγε. Κυρία Βάσο του Παναγιώτη. Κάθε μέρα πεθαίνει ο μπαμπά μα και κάνουμε του κλόουν εδώ. Δίνει μεγάλο αγώνα και ο Παναγιώτη είναι ένα αγώνα που. Τώρα να πω το καταλαβαίνω εγώ, το πέρασα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Το νιώθω. Δίνει μεγάλο αγώνα. Αλλά ο Παναγιώτης κάνει τον κλόουν εδώ πέρα, κάνει και τον Παοξή. Τι να κάνουμε. Όχι, Παοξής είναι sorry, θα πέρασε. Εντάξει, όχι, είμαι κλόουν και κάνω τον Παοξή. Είναι Παοξής κλόουν. Είναι κλόουν Παοξή. Είναι κλόουν του Παοκ, πώς το λένε, ρε παιδιά. Εντάξει. Αχ, καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδελφιά. Μία καλημέρα διεκπεραιωτική. Θα το καθιερώσουμε νομίζω από χθες αυτό, το διεκπεραιωτικό. Είναι η Τρόικα με Τσαλτίδη, Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά και Παπαδόπουλα. Για τους φίλους Παπαδόπουλο μάλλον, για τους πραγματικούς φίλους Παπαδόπουλα. Και φυσικά στα DEX και την κονσόλα σήμερα ο Χρήστος Κιώσης, ΑΚΑ DJ Κίος. Χρήστο, μέχρι να πούμε το άλλο, παίζει αυτό, για να πούμε το άλλο δυνατά, να δώσουμε τα πολλά τα θεματάκια. Λοιπόν, ένα μεγάλο συγγνώμη ζητώ από την μνήμη της γιαγιάς μου της Γλυκερίας. Γιατί ευσέ, χθες, ναι, μας παρέσυρε, με παρέσυρε η δίνη του τελικού και ενώ το είχα σχεδιασμένο και με κόκκινους, πράσινους, μαύρους κύκλους, δεν το ανέφερα. Θεός χωρίς τη γιαγιά μου την Γλυκερία, σπουδαία γιορτή, γλυκιά σαν μάνα που λένε. Και οι μάνες σαν Γλυκερίες, έτσι λέγανε, ας πούμε, έτσι είναι. Κάτι έλεγε η γιαγιά σου και αυτή είναι μεγάλη γιορτή. Βέβαια. Χρήστο, ναι. Φέρ το λίγο μέσα, αν μπορείς, ρε φίλε. Άστο, δεν ακούει. Άστο. Ωραία, βγάλε. Ωραία. Βερουά. Ωραία. Όχι. Χρήστο, λεφτά την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Υπάρχει λόγος. Την Πέμπτη. Γιατί παίρνω. Αυτό. Μίλα με το σχέδιο για παραγγελία. Πες στον αέρα, ορίστε. Του Παπαδόπουλο, το πίνω εγώ, το δίνω τον καφέ του. Το κάνω εγώ. Ορίστε, κυριούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία πράγματα. Είναι παιδιά ζωντανή μεταφορά καφέ εδώ πέρα. Έτσι. Έχουμε γραμματιακή υποστήριξη τη γλυκιά Μαριλίζ, η οποία χθες με βοήθησε σε κεφάλαιο Eurovision και έκανε και ένα. Έκανε και. Κανα δύο-τρία πάρα πολύ καλά και εύστοχα σχόλια. Χρήστο, έχουμε Eurovision από αύριο. Και τους δύο. Όχι, όχι, όχι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστο, άστο. Καλά, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Όλο εγώ γερνάω. Και για γλύ στον αέρα. Ξέρεις, το πιστέψανε. Ναι, έτσι λέει. Άρα, γι' αυτό παπ. Ξέρεις τώρα, όλοι. Κάνεις τον μάγκα στον αέρα, όλες και να τις άλλες μέρες. Χρήστο, όλοι οι παοξίδες τώρα σου λέει ντράπηκα. Και δεν τρέπεται ο άλλος. Προ-double πήραμε τον αγκαημένο τον Ηρακλειδέα. Δεν κερνάει κάτι, δεν είναι τόσο πολύ. Εδώ ο άλλος μας είχε την Αμερική και πήγε το 73 και πλήρωσε τα βένα και πήρε ρέστα. Τι να μην πλήρωσε καθόλου. Α, φοβερό. Δεν θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Τι θυμήθηκε ο άνθρωπος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το σημερινό μας μόνο διαγωνισμό ναι. Και μετά πάμε στα πολλά πολλά θέματα. Έχω και quiz και εγώ, αν θες το βάζεις την πρώτη ώρα το δικό σου και τη δεύτερη το δικό μου. Λοιπόν, 11 και 5, ναι. 11 και 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Συγγνώμη, θες το αφήσεις για αύριο, να είμαστε γεμάτοι. Μόνο εντάξει, το δικό σου. Εντάξει, να παίξει μόνο το δικό σου. Αν υπάρχει λόγος για σήμερα, βάλω το. Επειδή σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα Χέγκορ, θα το βάζουμε αύριο. Έλα, μωρέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, βάλω το ξανά. Okay. Αύριο. Θα γεμίσουμε αύριο κομπί. Τώρα από εδώ και πέρα αγόρι μου έχει. Μάζευε, δεν. Μάζευε και μη ερεύνα. Μάζευε, δεν έχει πράγμα τώρα. Έτσι. Αφιερωμένο το κομμάτι στον ποδοσφαιριστή που αν δεν γινόταν ποδοσφαιριστής κατά 99% θα γινότανε βαποράκι στις φαβέλες του Ρίο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή όπου ολού, από όπου κατάγεται το παλικάρι, δεν ξέρω που κατάγεται. Τον Έντερσον. Ο οποίος είναι πραγματικά συγκινητικός. Πόρτο Αλέγκρε. Στην τελετή. Που έγινε στο Ίτιχαντ, μια τελετή βέβαια που ούτε κατά το 1/20 δεν πλησιάζει την γιορτή του Πάουκ στην Τούμπα. Τι να μας πούν τώρα οι Βλαχοάγγλοι τώρα. Αφραγγές φίλε η Σίτι. Το βλέπα και λέω η καημένη η Σίτι. Σκουπίδια. Χριστό! Και βάλα CD. Χριστό! Φωνάξε! Η μία τελετή με την άλλη, βάλα μπες ένα CD. Φωνάξε τους άλλους από ένα τραγουδάκι ρε. Έρα γύφτη. Ρε εσείς, τουλάχιστον πάρτε Χρήστο Κιώση να παίξει live 2-3 κομμάτια. Έτσι, ναι, να βάλει κανένα New Order, κανένα Smith. Εντάξει, δηλαδή είναι δυνατό. Χαόδηση διαφορά. Η μία τελετή στήγησε 500.000 ευρώ. Ευαγγέλινος. Φωκάσε, με υπογραφή Φωκά Ευαγγελινού. Κάτι 400 λένε. Ο οποίος υπογράφει και την παρουσία φέτος της Ρωσίας στην Eurovision. Δεν ξέρω αν και κάποια άλλη χώρα, αλλά σίγουρα της Ρωσίας. Και η άλλη γιορτή πρέπει να στήξει περίπου 450 ευρώ. Σου λένε, βείτε πάνω, πιείτε μια μπύρα, πείτε τα δικά σας και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, εγώ μπορεί και πολλά να βάζω. Oh. Η γιορτή της City μπορεί και να είπα πολλά. Να είναι 420. Έτσι, μέχρι εκεί. Λοιπόν, αφιερωμένο το κομμάτι το οποίο τραγουδάει ο Έντερσον, χίλια μπράβο. Ναι. Σε τέτοιους
Βραζιλιάνους, σαφώς και υποκλεινόμαστε. Αν θέλει ο Ρωμα... Έχουμε Αγγλία σήμερα. Έχουμε για την αυλία που δεν έπεσε ακόμη. Σηκωμένη είναι. Καθώς έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο αυτό. Watford, και έχουμε. Βέβαια, ναι. City Watford. Και έχουμε. Quiz. Και την. Όχι. Και έχουμε και τα play-off των κατηγοριών για τις ανόδους. Έτσι. Λογικά, Λίντσβιλλ έχουν το προβάδισμα. Έχουμε, Παναγιώτη, ναι. Θα που έχουμε γεμίσουμε σιγά, να λέμε και αύριο, έχουμε τα αύριο που, το μάθημα. Που έγινε πόλεμος το μεταξύ τους παιχνίδια, ναι. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, δύο τρεις αγωνιστικές. Μπράβο, ναι. Με τον Μπιέλσα, με τη φάση, με τον Μπιέλσα. Να δούμε, μην το μισμίζει. Ναι, εντάξει, ναι. Να δούμε. Πάζω, εγώ θέλω να ανέβει Λίντσβιλλ. Κάτσε, εννοείται κι εγώ. Λοιπόν, αν θέλει ο Ρωμανίστα από τη Δυτική Αττική, τον οποίο εγώ προσωπικά τον λατρεύω. Ναι, αλλά τον αποπέρνει. Φαντάζομαι Παναγιώτη. Τον λατρεύω. Πάρα πολύ. Τον λατρεύω και είναι η χαρά μου να μαλώνω με κόσμο και καλλιτέχνες. Εμένα είναι η χαρά μου να μαλώνω με κόσμο. Τα κάναμε προηγούμενη εβδομάδα με την Δέσποινα την Αυγερίδου. Τα κάναμε ρημαδιό στη συνέντευξη τύπου με Πέτρο Χαϊκάλη και με Παύλο Χαϊκάλη και Πέτρο Φιλιππίδη. Δεν μου αρέσει καθόλου ο Φιλιππίδης, φίλε. Κοντραριστήκαμε ανελαίητα. Έγινε χαμός στη συνέντευξη τύπου. Άντε. Ασλαμάς και Αυγερίδου. Εναντίον Χαϊκάλη και Φιλιππίδη. Στη συνέντευξη τύπου. Σου μίλησε ο Χαϊκάλη. Αυτό είναι ο Ασλαμής. Ο Ασλαμής δεν πάω και γλύφω τον Λουτσέσκου. Σου μίλησε ο Χαϊκάλη όπως θα μιλούσε ο Άγγελος Αναστασιάδης στον Κόλκα. Όχι. Λοιπόν, και χειρότερα. τον οποίο Πέτρο Φιλιππίδη το λατρεύω. Και είναι ταλεντάρα. Το λατρεύω. Και είναι ταλεντάρα. Δεν σχολιάζω. Και το έχω πει, είσαι για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν ξέρεις καλά τη γλώσσα. Τέλος πάντων. Αλλά τα κάναμε ρημαδιού. Εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε όλους. Και όλα. Και όταν είναι δυνατή, όταν είναι στα πάνω τους. Όχι όταν είναι πεσμένος κάτω άλλος. Εκεί είναι ντροπή. Εκεί πραγματικά είναι ντροπή. Αν θέλει ο Ρωμανίστα, αν έχει εικόνα έστω ένα λεπτό, έστω ένα λεπτό από το τι έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο Φάλμερ του Brighton, την έδρα της Brighton and Hove Albion, με τον Μπρούνο, τον Ισπανό, αν θέλει. Μπορεί να σχολιάσει και ελπίζω μετά και από αυτό να κατάλαβε γιατί ο Μπρούνο της Μπράιτον είναι Βρετανός. Για ποιον λόγο. Κατανοητός έγινε. Ο Ισπανός Μπρούνο Σαλτόρ το Αλικάντε. Του Μπράιτον, της Μπράιτον and Hove Albion είναι Βρετανός. Και δηλώνει με μέτρια αγγλικά, once a seagull, always a seagull. Λοιπόν, το και το quiz που ακολουθεί και όλα που θα ακολουθήσουν μετά, με άλλο ρυθμό φυσικά, αλλά πάντα με Oasis, είναι Beats and Bites από τον προθεσινό τελικό. Έτσι, το κάνουμε κάθε χρόνο. Πάντα την Τρίτη έχουμε σκόρπια διάφορα, αυτό που λένε οι Άγγλοι Beats and Bites, οι Ισπανοί δεν ξέρω πώς το λένε. Δεν ξέρω. Σε όλο τον κόσμο το λένε Beats and Bites. Εμείς το λέμε τσοντούλα. Είναι Beats and Bites από τον τελικό του κυπέλου. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και δίνω το κουιζάκι. Λοιπόν, ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να μιλήσει χθες με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο της Λίβερπουλ για λεύκανση δοντιών. Φρόνιμιτς. Γιατί το παλικάρι είναι ξεκάθαρο ότι έχει κάνει κυτρίνηση. Εγώ ήξερα για λεύκανση δοντιών. Αυτό το παλικάρι, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που σήκωσε το κύπελο προψέ, έχει κάνει κυτρίνηση. Πρέπει να μιλήσει οπωσδήποτε με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο της Λίβερπουλ. Απαντά σωστά και μπαίνει στην κλήρωση, η οποία για ευνόητους λόγους θα γίνει στις 11:05, γιατί φαντάζομαι ότι θα έρθουν τρελά σχόλια, έτσι περιμένω εγώ. Δεν μας νοιάζει η συμμετοχή, τι απάντηση θα δώσετε. Ο τρόπος. Τα σχόλια περιμένουμε εμείς κυρίως, έτσι. Wait. Αλλά υπάρχει και δωράκι από τα Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, τρία μαγαζιά, τέσσερα στην πόλη. Τα τρία όμως, από τα τρία παίρνεις το δώρο σου. Παύλου Μελά 11 το πρώτο, 26 Οκτωβρίου 28 το δεύτερο και Πολυτεχνείου κάτι, τέλος πάντων στην Ευκαρπία το τρίτο. Πολυτεχνείο, αν θυμάμαι καλά, 23. 23. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί. Δεν ζω συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι τον νόμο. Ναι, ναι. Είναι δυτικά, έτσι. New Ευκάρπια. Ναι. Έτσι, δυτικά, New Ευκάρπια. Λοιπόν, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου, γράφεις το επώνυμο του ποδοσφαιριστή, του ΠΑΟΚ, μας αρκεί, και το αποστέλεις στο 54526. Εννοείται ότι έκανε μπαμ στην απονομή του τελικού. Εγώ προσωπικά και από ό,τι διαπίστωσα σε ένα μίνι γκαλοπάκι που έκανα. Αναγούλιασες. Και στην μαρμίτα. Και εκτός μαρμίτας, και εψε και προψε, το εντόπισε πολλοί κόσμος. Αποστολή στο 54526. Αποστολή στο 54526.
5-26. Λοιπόν, Χρήστο, κλείνεις το κομμάτι αυτό. Πάμε τώρα με άλλο κομμάτι, ο Oasis, με το οποίο ξεκίνησε στην ουσία η γιορτή της City, με αυτό ξεκίνησε. Δεν κάνει κανένα σχόλιο τώρα ο Παναγιώτης. Πετάω, επειδή είναι Beats and Bytes και θέλουν ρυθμό. Μετά το break, εννοείται, σχολιάζει ό,τι θέλει ο Παναγιώτης, ο Τσαλτίδης, ο Κιώσης, όλοι σας. Εμείς απλά δίνουμε ιδέες, τα έχουμε μαζεμένα, έχω κωδικοποιήσει θεματάκια. Λίγο πολύ όλοι τα βλέπετε, απλά τα χτενίζουμε λιγάκι ως θέματα, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, Δημήτρης Πέλκας με τον Γερμανό διαιτητή Φέληξ Τσβάιερ. Το είδαμε στα άπειρα κοντινά, λίγο πριν την έναρξη της έντρας, καθώς δεν είχε έρθει ακόμη ο χρόνος ακριβώς για την έναρξη του τελικού. Πάμπολα γελάκια και πίτσι-πίτσι με τον Γερμανό διαιτητή, ο Δημήτρης Πέλκας. Πραγματικά πολύ τρυφερές εικόνες. Μία απορία. Σε τι γλώσσα μιλούσανε ο Δημήτρης Πέλκας με τον Φέληξ Τσβάιερ? Ξέρει γιαννιώτικα. Γιαννιτσιώτικα ο Φέληξ? Και φυσικά περιττό να πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα και πάλι το σηκωμένο, τεντωμένο λαιμό και σηκωμένο κεφάλι του Πέλκα κατά τη μεταφορά Ουτροπαίου με τον Πέτρο Μάνταλο, για να φανεί ότι αυτό είναι πιο πάνω. Δημήτρη, αυτό το μουσολινικό, ναι, παλικάρι μου, τέλος. Δεν έχω βαρευρέ, το σχολιάζω. Λοιπόν, Παναγιώτης Γλύκος. Οι ομάδες είναι έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Η κάμερα είναι στραμμένη και στις δύο ομάδες μπροστά στους αρχηγούς. Οι αναπληρωματικοί που βγαίνουν κλασικά χαιρετάνε γνωστούς και φίλους, κυρίως από τις εθνικές ομάδες, αγκαλιάζονται κτλ. Ή οι ομοεθνείς. Ξέρω εγώ, ο Πορτογάλος της ΑΕΚ με τον Πορτογάλο του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κτλ. Ο Παναγιώτης ο Γλύκος πηγαίνει στον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο, τον αγκαλιάζει και του λέει κάτι στο αυτί χαμογελαστός. Καθώς απομακρύνεται, ο Πέτρος Μάνταλος του λέει κάτι σχεδόν ναι, με το ύφος ναι, αλλά καλά, ναι, εντάξει. Το σχολιάζεται. Τι μπορεί να αντάλλαξαν ο Γλυκός Μαγνησιώτης goalkeeper με τον Ευριώτη, όχι Ευριώτη, με τον Θρακιώτη αρχηγό της ΑΕΚ. Σχολιάζει την παντουσία του Παντελή Καφέ και του Χάρη Κοπιτσί στις συνεντεύξεις πριν την έναρξη του τελικού, όπως και την παρουσία του καλού δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη και του καλού ηθοποιού. Πώς είναι ο Σβίγκος, Χρήστο, Παντελής Σπύρος ή Παντελής Σπύρος? Ο καλός ηθοποιός Σβίγκος, μιλώντας στον Σταύρο Τσόχο πριν τον τελικό. Έχει ψωμάκι και εκεί. Μία συμβουλή φιλική με όλη την εκτίμηση στο Μάκι Γκαγκάτσι. Το ερχόμενο Σάββατο είναι ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας. Αν δεν έχει χρόνο να τον δει, ας δει μόνο αυτό. Να δει πώς χαιρετάνε οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων όλους τους ποδοσφαιριστάς. Γιατί είσαι επίσημος καλεσμένος και εκπρόσωπος ομάδας. Χαιρετάς όλους τους ποδοσφαιριστές. Δες λιγάκι το City Watford πώς θα χαιρετήσουν οι εκπρόσωποι της City και της Watford όλους τους ποδοσφαιριστές. Θα πω την αμαρτία μου, δεν ήξερα που γεννήθηκε ο Τσούμπα Ακμπομ. Ξέρω ότι είναι Άγγλος Νιγηριανής καταγωγής, δεν ήξερα που γεννήθηκε. Λίγο, πολύ λίγο, θα είχα μια δικαιολογία. Μου λέει ο Χρήστος Κιώσης, δεν ξέρω Παναγιώτης αν το ήξερε, μπορεί να το ήξερε ο Παναγιώτης, εδώ το έχω διαβάσει, το θυμάμαι, ότι ο Τσούμπα Ακμπομ γεννήθηκε στο Λονδίνο. Έτσι. Και μάλιστα στην καρδιά του Λονδίνου. Έτσι. Καλέ μου Τσούμπα, τα αγγλικά σου είναι κάκιστα. Αγράμματος. Κάκιστα τα αγγλικά σου. Δεν ξέρω αν έχει επηρεάσει σε αυτό η καθημερινή τριβή με τον Βαλκάνιο προπονητή που έχεις. Επίγουσα ανάγκη να μιλήσεις τώρα και να συναναστραφείς με τον Αμπίλ Ναμπί, τον Άγγλο άσο του Όφι, ο οποίος είναι Πακιστανός. Ακούγοντας τον Αμπίλ Ναμπί και τον Τσούμπα Ακπομ, ο δικός μας μιλάει στο γήπεδο, πιστεύω ότι ο Τσούμπα Ακπομ είναι Βούλγαρος. Και κλείνουμε με τον αγαπημένο Κροάτη της ΑΕΚ, τον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος είναι για μένα ο αγενής του τελικού, είναι ύμνος στην αγένεια, πραγματικά, γιατί περνάει στα 3 εκατοστά, φάτσα με φάτσα, με τον Δημήτρη Πέλκα και δεν του λέει ούτε ένα γεια. Είναι απίστευτο. Φαντάζομαι ότι το είδατε όλοι, έτσι. Περνάει στο γκολ του ΠΑΟΚ, φάτσα με φάτσα, με τον Δημήτρη Πέλκα, φάτσα με φάτσα, περνάει στα 2 εκατοστά και δεν του λέει ούτε γεια σου Δημήτρη. Απλά του κοιτάει. Αν μπορεί κάποιος να μου πει τι ακριβώς κάνει ο Μάρκο Λιβάγια στον γκολ της ΑΕΚ. Του ΠΑΟΚ. Στον γκολ του ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Οι Άγγλοι το λένε αυτό wishful thinking. Θα ήθελα να βάλει γκολ η ΑΕΚ.
Τι κάνει ακριβώς? Περίμενε για άλλα χρόνια. Ένα γκολ μπαίνει στο τελικό. Ο Μάρκο Λιβάγια τι ακριβώς κάνει στο γκολ του ΠΑΟΚ? Για μένα είναι ύψιστη αγένεια, αν μη τι άλλο. Όπως περνάει δίπλα σου ο αντίπαλος, του λες και ένα γεια σου Δημήτρη. Αγενέστατος. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά τα σχολιάζετε και εννοείται όλα αυτά τα σχολιάζουμε εδώ. Με ό,τι τραβάει ψυχή του Παναγιώτη, ό,τι σχόλιο θέλει, όσο θέλει, εγώ τα κωδικοποίησα. Διόλου απίθανο να έχει εντοπίσει και άλλα θεματάκια ο Παναγιώτης από τον τελικό. Είναι στα πλαίσια αυτού που λέμε, αυτού που λένε οι Άγγλοι, τα bits and bytes ενός τελικού. Ο διαγωνισμός μας, ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να μιλήσει οπωσδήποτε χθες με τον Ρομπέρτο για τους φίλους Μπόμπι Φιρμίνο της Λίβερπουλ για λεύκανση δοντιών. Γιατί αυτός έχει κάνει κυτρίνηση. Όχι κυτρίνηση, κατακυτρίνηση. Το έπαθλο, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Εράσου από την Κονεσπέση FM και ονόματε επώνυμο. Το επώνυμο του ποδοσφαιριστού του ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής έχουμε την Injection Service Απόλλων 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ που στο injectionservice.gr. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των ΜΠΕΚ, άμεσου ψεκασμού, τσίφση και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Και ένα τρυφερό μήνυμα Γιώργου Ιταλού, οπαδού του ΠΑΟΚ. 1:56 η άλλη μου λέει: τράβα τη φωτογραφία από χαμηλά να με ψηλώνει. Ναι, μωρή, μισό να σκάψω. Άντε, πάμε σε διάλειμμα. Χρήστο, δεν λέμε κάτι μυστικά από σένα, να ξέρει. Γιατί φάνηκε έτσι. Δεύτερο μισάλο εδώ πέρα τη Τρόικα, η οποία τιμά τη μνήμη του Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος μας άφησε πριν 21 χρόνια, σαν σήμερα, το 1998, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Είναι ο δικός μας τρόπος εδώ πέρα, του κάτω όπως η Βικτόρια ή τη σύγχρονη Τρόικα. Συντβίσιου. Από σένα το άκουσα εγώ και αυτό το βάλα. Συντβίσιου, ατελείωτο αλυταρά, τιμά τον μεγάλο αλυταρά, τον Φρανκ Σινάτρα. Εδώ είμαστε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Ναι, ελπίζω ρε, φίλοι, ελπίζω να μην. Ελπίζω να μην. Είναι η Τρόικα. Τσάλτ είναι εδώ πέρα. Ήρθε. Είχε κάποιο προβληματάκι εδώ πέρα με κάποιον απαράδεκτο, το οποίο σπάρκαρε και έκλεισε δρόμο ολόκληρο. Δεν είναι και περίεργο αυτό. Μιλάμε για Ελλάδα. Μιλάμε για περήφανο, προφανώς περήφανος Μακεδόνας. Καϊρονίκη. Πώς την είπες? Καϊρονίκη. Με άρεσε αυτό. Χρήστος Κιώσης είναι εδώ πέρα μαζί μας. Θα κάνει τα μαγικά του και σήμερα στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Και φυσικά τρέχει ο διαγωνισμούλης μας, ένας σεμνός και ταπεινός, που πιο πολύ είναι σαν πικάντικο θεματάκι. Παρά δεν μας καίει ο διαγωνισμός δηλαδή, αλλά στραβά κουτσά μια χαρά. Καβατζώνει και θα μπορεί να καβατζώσει κάποιος ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Ποιος ποδοσφαιριστής του νταμπλούχου ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει εψέ, όχι σήμερα, όχι αύριο, εψέ να μιλήσει με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Λίβερπουλ, τον χαμένο δίδυμο αδερφό του Δημήτρη Λιμνιού, για λεύκανση δοντιών. Γιατί τα δόντια του είναι πιο κίτρινα και από την μουστάρδα. Είναι σαν να έχει ξεραθεί πάνω στα δόντια του 2,5 κιλά μουστάρδα. Φάνηκε ξεκάθαρα κατά την παραλαβή του μεταλλείου του στον προψεσινό τελικό στο καλλιπλάστικο. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις το επώνυμο του ποδοσφαιριστή μας αρκεί. Γράφεις το δικό σου ονοματεπώνυμο και το αποστέλεις στο 54526. Κάποιο σχολιάκι και οποιοδήποτε άλλο θεματάκι ή μια καλημέρα απλά είναι υπερπολίτημα. Και τα αγγλικά του Τσούμπα Ακμα μας ασχολείται ο θαλαμοφύλακας. Τα αγγλικά του Τσούμπαρου είναι υπέροχα και του Ρασβάναρου το ίδιο. Τώρα, εσείς στον τεπό που τα μάθατε τα αγγλικά, ένας Βιερίνια το ξέρει. Όπω αλήθεια, θα κράξουμε. Κράξιμο Χρήστο Κιώση. Απαράδεκτο. Δεν με νοιάζει, Χρήστο Κιώση. Δεν υμνούμε, είσαι DJ. Καλά, κάνουμε και εμείς ηχοληψία, είναι κυριούλη. Γιατί αν είχε τώρα διευθυντή τον Πουνέντι, είχε φύγει. Πουνέντι, ε. Αν είχε τώρα διευθυντή τον Μάκη τον Πουνέντι, όπω ήσουν, είχε φύγει. Χρήστο, άμα ανησυχάσει να μπαίνουμε στο κλίμα, πέτρε κάτι άλλο μετά από Oasis. Άστο για λίγο αυτό και μετά πατάμε και Oasis. Και τίποτα Σμίθς για να τη λύσουμε το Manchester, έτσι. Έλα, εντάξει, άντε. Βάλε και τέτοιο, ρε. Στον Ρόζε να βάλουμε. Ναι, πέτα, μπράβο. Ναι. Made of stone, αυτό θα βάλεις. Ναι. Το λατρεύω, ρε φίλε. Ναι. Να, με την ησυχία τώρα το βρει ο Χρήστος. Έτσι, μπράβο. Καλά, δεν είναι και Πάριος. Ο οποίος τόλμησε να τραγουδήσει το My Way, φίλε. Γελούσε το σύμπαν. Σήμερα, όποιος θέλει να προσβάλει τη μνήμη του Φρανκ Σινάτρα, μπορεί κάλλιστα να βάλει το My Way από Γιάννη Πάριο. Πω, 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 δεν τίθεται θέμα. Έτσι.
Θέλω να διαβάσει το μήνυμα του Θεραπευτή άλλη μια φορά. Άλλη μία, ναι. Για, εσύ ετοιμάζεις να διαβάσεις το 164. Και εγώ διαβάζω το μήνυμα του 164. Τα αγγλικά του Τσουμπαρού είναι υπέροχα και του Ρασβάναρου το ίδιο. Τώρα εσείς στον τεπό, πού τα μάθα τα αγγλικά, ένας Βιερίνια το ξέρει. Κλείστο, Χρήστο, κλείστο, κλείστο. 164, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ ρε, εσύ, έτσι σ' αγαπώ. Σε λατρεύω. Έστειλες το μήνυμα της χρονιάς, τουλάχιστον στο βαλκανικό ραδιόφωνο. Τέλος. Και εγώ λέω κάτι... Και εγώ το διαβάζω. Μπερδεύτηκα, λέω, δεν. Το αφιερώνουμε σε Χρύσανθο Τσαλτίδη. Πάλι καμιά όχι. Λέει ο 164. Χρήστο, το διαβάζω και πετάς. Και πετάς. Μη το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Με το ζόρι, έχουμε διάρκεια κάναμε χθες. Ευκύλια, τέλος πάντων. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα, όλα. Διπλά, διπλά. Θα, θα. Τα, τα. Λέμε, λέμε. Τρεις μέρες νταμπλούχος. Γιατί δεν σ' άρεσε. Δεν υπάρχει. Τεράστιος. Άστο, δεν υπάρχει. Υπέροχος. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα, όλα. Διπλά, διπλά. Θα, θα. Τα, τα. Λέμε, λέμε. Τρεις μέρες νταμπλούχο. Ωρε, γλέντια φέτο. Δηλαδή, αν στείλεις μήνυμα με 15 λέξεις, 2, 15, 30. Άρχοντας. Μπράβο, ρε Χρυσάνθε. Μπράβο, η προσφορά σου ήδη ξεκίνησε με το που μπήκες. Φίλε, ανέβαστο. Ήδη κρυώνω στο λόγο μου. Δεν κάνω πλάκα. Το παλεύω να έρθει. Δεν κάνω πλάκα. Σήμερα, ειλικρινά σου μιλώ, έχω φάει 15 φρυγανιές. Δεν κοροϊδεύω στο λόγο μου. Βοσινάκι. Στο λόγο μου, δεν κάνω πλάκα. Ειλικρινά, αν ήταν ο Παναγιώτης 100% εντάξει, δεν θα έρχομαι, ειλικρινά. Έχει τα ζόρια του άνθρωπος. Λοιπόν, για τα αγγλικά του Τσουμπάκπομ. Για τα αγγλικά του Τσουμπάκπομ. Είναι χάλια. Δεν σ' αρέσει. Και έχω πάθει σοκ για το ότι γεννήθηκε. Εγώ νομίζω ότι. Μήπως, λέω, μήπως, μία μικρή επιφύλαξη. Λέω πως το παιδί ήρθε από Νιγηρία, ξέρεις, 12 ετών, 10, 13. Έχει διαφορά. Τον άκουσα πάλι προθέσει το τελικό, λέω να του δώσω άλλη μία ευκαιρία. Τα αγγλικά του, για μιλάμε οι παιδιά για Άγγλο, έτσι. Αντιγραφή, πάω και είσαι. Αυτό το παρατήρησα. Λοιπόν, νέο μήνυμα, θαλαμοφύλακα, ο παδού του ΠΑΟΚ, ασχολείται με το θεματάκι με τον Παναγιώτη Γλύκο που πηγαίνει στον Πέτρο Μάνταλο πριν οι ομάδες βγουν έξω στον αγωνιστικό χώρο, όταν μαζεμένει εκεί στον διάδρομο τον κοινό. Για να οδηγηθούν στον αγωνιστικό χώρο του Καλλιπλάστικο. Σίγουρα θα γράφει για τον Βόλο. Ο Παναγιώτης ο Γλύκος, σύμφωνα με τον θερμοφύλακα, του είπε. Τον είπε η Παλτουδιά. Όλα τα λεφτά αυτό το. Τον είπε. Τον είπε η Παλτουδιά. Ζητώ συγγνώμη, Παναγιώτη Γλύκο, εγώ προσωπικά, αν ακούει. Ζητώ συγγνώμη. Πασχαλάκι. When the streets are cold and lonely. Να τη δω καλά, λίγο θέλω το παιδί. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Ναι, να βγάλει τα γυαλιά λίγο θέλω. Τι ωραία αγγλικά που μιλάω. Καλύτερα από το Τσουμπάκπομ. Αυτός μιλάει μας το γήπεδο. Ναι, ψηφίστηκε ένα διάρθρωση, Μαρία. Άστησε να το τον είδα το πρωί. Πήγα να στείλω και μήνυμα, αλλά λέω άντε άστονα. Λοιπόν, περίμενε. Ναι, το ξέρω. Είδα το πρωί ζωντανά τον στην ΕΡΤ Βασιλιάδη. Αυτό είναι ξαναγίνει. Πρωί-πρωί ο Βασιλιάδη στην ΕΡΤ. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, τον είπε η Παλτουδιά. Θέλω να βγάλει τα γυαλιά τη. Τα γυαλιά πολλές φορές κρύβουν μεγάλη πατάτα. Έτσι. Είναι εντυπωσιακή η κοπέλα, κούκλα. Με παραδέχεσαι? Ναι. Φίλε, ναι. Έχω μιλήσει σε τύπησα. Καταχώρηση πάνου καμένου στο Μετροσπόρ. Βγάζει τα γυαλιά της. Τζάκι Κένεντι, βγάζει τα γυαλιά της και λέει, ναι παρακαλώ, λέω, τι ώρα έχετε. Αλήθωρη. Ξέρεις τι να κάνω, αυτό ήθελα να πω. Όχι, αλήθωρη με τρελαίνει. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Τσούμπα. Τον είπε η Παλτουδιά, λέει, για Γλύκο στον Πέτρο Μάνταλο. Φέτος δεν παίζω Ρενόθο του Δόνη. Βαρύ αυτό. Ρενόθο του Δόνη. Πώς θα βάλετε γκολ? Έτσι λέει ο θαλαμοφύλακας. Ωραία, ραλίκιο Γλύκος, φίλε. Τρία χρόνια κάθε. Θαλαμοφύλακα, αν στείλει κάποιος παρά, για τον Μπέλκα Ρενόθο του Δόνη, θα το διαβάσω. Ο Κυρκοκαρπαζιακός πώς και δεν βγήκε. Μην πεις τίποτα. Ειδικά ο Πέλκας που πρέπει να ανάβει κάθε πρωί λαμπάδα. Σε ποιον? Ίσα με τον μπόι του, δηλαδή 1 και 32. Όσο είναι. Στον Γιώργο τον Δόνη. Όσο είναι και το Μόριο. Έτσι. Ορίστε. Τόσο είναι. Το Μόριο. Ο Γιώργος Βασιλιάδης κοινικά είπε ότι καταρρίφθηκε ο μύθος για το ότι για τα επεισόδια αυτά η αστυνομία. Σε τελικό με 1000 άτομα γίνανε επεισόδια. Το είπε ο άνθρωπος. Περιμένω. Πότε βγαίνει αποφάσεις για τιμωρίες στα επεισόδια? Ποια τιμωρία, ρε Κακομοίρη. Και... Ποια τιμωρία, ρε. Πάλαβο. Το είπε και ο υφυπουργός. Δεν θέλω πάλαβο. Υφυπουργός. Είναι ΠΑΟΚ. Υφυπουργός δεν βρίσκονταν στο γήπεδο, κάνε. Είναι ΠΑΟΚ. Συγγνώμη,
Παναγιώτη, να πω κάτι σοβαρά. Λάθος πληροφορίες. Επεισόδια σε τελικό με 5,5 άτομα για μένα είναι από μείον 9. Τι λέει, α, δεν δώσε και μείον 18. Να καφάζετε το πρωτάθλημα ο θρύλος του χρόνου. Παναγιώτη, φίλε, κάνετε ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Χρήσατε, δεν το λέω για πλάκα τώρα για να κάνουμε το κομμάτι. Όχι, απλά να ξέρει ότι οι ειδωλολάτρες ό,τι γουστάραν κάνανε. Ήρθε η θεία δίκη όμως κάποια στιγμή. Ποια είναι η θεία δίκη? Θα τη δεις. Γι' αυτό βλέπεις τους ζυγαντιστές στα μανιτάρια. Δεξιά και αριστερά. Α, χαμένε. Τα πιστεύεις αυτά? Άντε ρε τραβάς το Ρούπελ τώρα. Ρούπελ 3. Σε έβγαλε, σε ειρωνεύεται. Ρούπελ 3, ειρωνεύεται. Άκου να σου πω κάτι. Εμείς το οχυρό στην πόλη το κρατάμε. Γιατί τα οχυρά, Παπαδόπουλα, δεν παραδίνονται. Αυτά σκέφτεται το βράδυ. Τα οχυρά, Παπαδόπουλα, καταλαμβάνονται. Ρε, τι αλίμονο. Τσαλτίδης, από κάτω. Από κάτω. Δεν τσαλτίδης, ο ταγματάρχης που ήταν διοικητής. Ο Δαβάκης. Πού πας, ρε, το ξέρει η μανούλα. Ήταν ο στρατηγός του, ο Δαβάκης, ο οποίος είναι και ο δός μου στο βαθύλακο, ο Δαβάκη. Λοιπόν, μπράβο ρε, σκύλ. Όχι ο Ίτσιος που ήταν ο λοχαγός. Φίλτ, ξεχνάω τώρα μου και το φίλτ. Αυτό είχε σαν τουιτσάδικο εδώ στην στρατού. Αλλά αυτό είχε πει ο διοικητής. Χρυσαφέ, βάλ το όχι βαθμούς, βάλ το όχι στο πάγο. Κάποιο πάτησε τον πάγο. Όμως, είναι στον πάγο. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Μπορεί να μην είναι. Που υπάρχει, βρε, δεν είναι η βαθμή. Κάποιο το πήγε σε άλλο. Το πήγε σε πάγο. Πώς το λένε. Ωραία, εντελώς, σε άλλη κατασουλέω. Σε άλλη κλίμακα. Σε άλλη κατηγορία. Πώς το λένε. Φίλε, πάγο. Δεν κάνω σοβαρά. Ζέστη, θέλετε να σα βάλω. Και όλο έρχεται έτσι σε εμά. Όχι, κλείστο. Δεν έχει ζέστη σήμερα. Καλά είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, καταλαβαίνει κάποιος εδώ το πέρα. Το μεγαλύτερο. Λοιπόν, λέει ο 164. Α, ναι, ναι, εντάξει, για το μπουκάλι. Με μήνυμά του. Για το μπουκάλι. Έφερε μπουκάλι, νερό. Ο Κοπιτσής. Από παδό της ΑΕΚ, ναι. Δεν το είδα αυτό. Ναι, ναι. Συγγνώμη, Χρήστο, κλείστε τη μουσική. Από παδό της ΑΕΚ, περίμενε. Την ώρα που μιλάει στο Κοσμοτέ ο Κοπιτσής. Ο Χάρης, το που λένε, καψούρα μου. Μπουκάλι, από αυτούς φυσικά οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν φύγει. Άντε ρε, γιατί. Είχα μόνο από παδί του ΠΑΟ. Συνήθως μένουν οι φιλοξενούμενοι. Φέρνει ένα μπουκάλι και τον βρίσκει εδώ. Πού? Κανονικά. Στον προσαγωγό. Έλα μπορεί τώρα, Κοπιτσής. Και πετάνε άλλο ένα μπουκάλι. Το οποίο πηγαίνει, το βλέπουν και σκάει μπροστά. Να ωραία διαφήμιση για τον Καρυπίδη, φίλε. Νερά Καρυπίδη. Έγινε αυτό, αυτό το είδα. Ναι, ρε, δεν το μάθω. Γιατί έχω κάνει. Παιδιά, έβλεπα παιδιά. Τι να πρωτοτέ. Εντάξει, νομίζω να σκοτώσει. Εντάξει, λοιπόν, για Χάρη Κοπιτσή, μεγάλη μου καψούρα. Θα ήθελα να είμαι. Δηλαδή, αν μου έλεγε Έλληνα ποδοσφαιριστή, θα ήθελα να είμαι Χάρη Κοπιτσή, ακριβώ Χάρη Κοπιτσή. Σούπερ γκόμενο. Σούπερ γκόμενο, κούκλο. Μπακάρα. Μπακάρα. Βάζει γκολ κλειδί. Δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Ένα 2-0 παίρνει το πρωτάθλημα ουσιαστικά εκεί. Με σούπερ σύντροφο κούκλα. Μοντέλο. Αποσχώρησε. Μάθημα ντυσίματο. Άντε, τι φορούσε. Μάθημα στυλιστικό. Από Χάρη Κοπιτσή. Για μία ακόμη φορά. Το βράδυ του Σαββάτου. Τα βλέπεις αυτά. Με dark blue blazer. Με άσπρο μαντιλάκι στο πέτο. Λευκό πουκάμισο. Συγγνώμη. Ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο. Ποπλίνα, ναι. Παντελόνι, στενό, μπεζ, τσίνος. Πάει το μπεζ. Με μοκασίνι, σκούρι μόκα. Σκούρι μόκα. Εννοείται χωρίς καλτσάκια. Βλάχο Θεσσαλονικέ. Εννοείται χωρίς καλτσάκια. Βλάχο Θεσσαλονικέ. Το φάγε το νερό στο πόδι. Μουσική Χρήστο. Τώρα το μαθαίνω. Αγανακτισμένο παδί της ΑΕΚ. Τώρα το μαθαίνω. Μείον 12. Είπα για μείον 9. Αν δεν παίρνουμε μέρος στο πρωτάθλημα. Από μείον 9 η 2, μείον 9 η ΑΕΚ. Δεν προβλέπεται. Μιλάει στο Χάρη τον Κοπιτσή αυτός που το έριξε. Μα δεν είναι, το άλλον ήθελε να πετύχει ο ΑΕΚ. Το ανώτερο που προβλέπετε, Μάρη, είναι μείον 3. Α, κάτσε ρε, άμα γίνει χιλιορυμαδιό. Ποιο ρυμαδιό. Ένα τελικό. Δεν πάει μείον 5. Εμένα επεισόδιο. Να δίνει από 19.000 εισιτήρια όλα μέλη γάλα για να μην είχαμε τέτοια. Ταυτόχρονα το μεγαλύτερο και το μικρότερο πρέπει να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπεις, την κάνουν όλοι. Φυσικά του Μπεκίνε, σαν τη Μολότοφ πέσαν στο ΠΑΟ Κάρης, όπου δεν τιμωρήθηκαν φυσικά. Έτσι θα γίνει και τώρα. Έπαιζαν ξύλο δεν κάνουμε στον την τελικό. Κάνουμε. Έπαιζαν ξύλο στον τελικό. Γαργάρα. Σε τελικό με 6,5 άτομα επεισόδια, φίλε, συγγνώμη, για μένα είναι αυτό λιγότερο από μείον 3. Μείον 3. Καλά κάνετε αυτά. Ωραία, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν. Που θέλετε και την πορεία, ρε κακομοιρίδες. Χαμένοι. Να μην είχα νερά. Στον τελικό Φιλαδέλφεια το 2001, κοράκια σαν νερό δεν έβρισκα, φίλε. Πήγα να πάω και το καρεκλάκι, αλλά είχε μπάτσου έξω και λοιπόν, καλύτερα να μην είχε γίνει καμία ιστορία. Δικαίωση η Ασλαμή. Είπανε ούκολοι για Κροατές για τον Παντελή Καφέ.
είπαν, ακούμε κατά καιρούς που λες ότι τον πετυχαίνεις κάτω στο κέντρο και έχει πραγματικά ομορφήνει. Κούκλος Παντελής Καφές, δίπλα στο Χάρη Κοπιτσί. Περιπερί της Μαθίας. Με ίδιο, σχεδόν ίδιο κωδικό ντυσίματος. Σχεδόν ίδιο κωδικό ντυσίματος. Ο Παντελής ο Καφές. Πιο light blue σακάκι, λευκό πουκάμισο. Α, συγγνώμη, ο Παντελής Καφές μπετσίνος. Ο Χάρης Κοπιτσής λευκό. Λευκό. Λευκό στενοτσίνος. Πάρ' το νερό στην έτσι. Μάπα. Και μοκασίνι και ο Παντελής Καφές. Κούκλος Παντελής Καφές. Έχει ομορφύνει πάρα πάρα πολύ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Τα σχολιάζεις αν θέλεις. Εκείνο που με στεναχωρεί. Για το μπάνκο. Δεν υπάρχει καμία απάντηση ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να μιλήσει οπωσδήποτε χθες με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο της Λίβερπουλ για οδοντική λεύκανση. Τα δόντια του είναι χάλια κατά κίτρινα, πιο κίτρινα από τη φανέλα του Άρη. Είναι αδιανόητο. Χαμογέλασε κατά την παραλαβή του μεταλλίου του και τρόμαξα. Όχι μόνο εγώ, από ό,τι διαπίστωσα και άλλοι. Το έπαθλο, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του παίκτουρα του ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. Όνομα, Πέτρος Μάνταλος. Διεύθυνση, Νέα Φιλαδέλφια. Επάγγελμα, κομιστής κυπέλων. Εμπειρία, τριετής προϋπηρεσία. Καλημερίζουμε Γιώργο Ιταλό ξανά μανά. When the streets are cold and lonely and the cars they burn below me, don't this time to back bomb. Θα μείνεις τώρα όμως Γιώργο Ιταλό, μήνυμα. Εν τω μεταξύ ο Κοπιτσής είναι ίδιος ο Γιώργος Μήνος και το λέει γκόμενο. Κλείστο. Δεν σποντσατίστηκε. Αν ξαναδιαβάσεις μήνυμά του, ειλικρινά, παίρνω τσαλτίδι και πάμε για καφέ. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Ίδιος λέει ο Μήνος. Ο Κοπιτσής, ο Μήνος. Κάτσε, ο Γιώργος δεν είναι... Κάτσε. Δεν είναι άσχημος ο Γιώργος. Ναι, δεν είναι. Απλά. Δεν έχω πει για τον Γιώργο ποτέ τίποτα. Κάτσε. Πριν γίνει καμία παρεξήγηση. Εγώ μοιάζω πρίτανη. Το ξέρω και 35 χρόνια. Μοιάζω πρίτανη μπροστά του όταν μιλάω. Αλλά Χάρης Κοπιτσής με Γιώργο Μήνο. Γιώργο Ιταλ. Φίλε, έχω πιάσει και το γιο στο λόγο μου. Πρέπει να το κλείσει. Τι έκανε. Χρήστο. Αν θέλει, πε κλείσει. Κλείσει το και θα ξανανάβει. Το ξανανάβει. Και όταν πούμε και τέτοιο, το ξανανάβει. Στο διαλυματάκι, θα δροσίσει. Φίλε, 11 Μαΐου, 14 Μαΐου έχουμε. Δηλαδή, κάτσε τέλη Ιουνίου θα μα το πέρανε, φίλε, έτσι. Και έχω στο χέρι ειλικρινά. Έλα, δεν δουλεύει ψέματα. Έλα να. Έλα στο παιδί να το δει. Αυτόν τον ενοχλούν τα παιδιά. Σήμερα 14, αύριο 15. Αυτό τον κολόγερο. Αύριο 15, Πέμπτη 16, Παρασκευή 17. 33 χρόνια και κλειστρά! Χάρης Κοπιτσής, φίλε, σούπερ γκόμενος. Γιώργο Ιταλό. Double και πάλι το κύπελο με τον. Μα θυμήθηκα 17 Μαΐου, ρε φίλε, τι να κάνω. Μάιο, δεν έχουμε Σεπτέμβριο. Τι από το Σεπτέμβριο, ναι. Σκάνδαλο με τον Καγκάτσι. Αντώνης Opticon Express, τι λέει η Χρυσά, διάβασε το. Καλημέρα. Και δεύτερο γυαλί. Είσαι καθυστερημένο. Λίγο δύσκολο ο Αντώνης να μιλήσει έτσι. Όχι. Καλημέρα, Αντώνη. Ευγενέ... Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Ευγενέστε το ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ. Καλημέρα και δεύτερο γυαλί. Από τους λίγους αυτούς. Επίσης. Ευγενείς ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Να υπενθυμίσουμε κάτι, έτσι. Τι? Δεν υπάρχουν χαμένοι στους διαγωνισμούς Opticon Express. Ο χαμένος καπατζώνει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Την οποία και εξαργυρώνει στα Opticon Express. Δηλαδή, πάρει ένα γυαλί που κάνει 80 ευρώ. Έτσι. Δίνει το κουπόνι και δίνει και 30 ευρώ. Έτσι. Τόσο μα τόσο απλά. Αντώνη, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο σου. Να είσαι καλά. Γιώργο Ταλό, αυτό μην το ξαναπείς έτσι. Μηνύσιμο, ε. Μήνο με Χάρη Κοπιτσή. Γιώργο Μήνο με Χάρη Κοπιτσή. Εξωτερικά. Δεν λέω σε χαρακτήρες. Δεν ξέρω, μπορεί ο Κοπιτσής να είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος του πλανήτη Γη. Δεν το ξέρω. Μία φορά έχω μιλήσει μαζί του όταν στο Πανιόνιο. Μετά από εμάς Ηρακλής Πανιόνιος, δύο λεπτά να μιλήσαμε. Έτσι χαβαλέ το παιδί. Που είναι gentleman και η συμπεριφορά του και όλα τα σχολιά. Από πού είναι? Ο Κοπιτσής καταγωγή. Δεν το ξέρω ή δεν το θυμάμαι. Συνήθως θα ψάχνεις. Μπορεί να το έχω διαβάσει. Ναι. Το έχω διαβάσει. Εντάξει, ναι. Okay, πού τελείωσε την καριέρα του? Κάπου, όχι Βίρονα. Α, σταμά το βρεις. Σου δίνω 20 ευκαιρίες. Δεν θυμάμαι. Τι ψέματα να πω. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Και όσοι, πού τελείωσε την καριέρα του? Τα πάω και δεν λέω ποτέ ψέματα. Σε ποιο νησί? Σέριφο. Δεν είσαι μακριά. Δεν είσαι μακριά. Θάσο. Είσαι πολύ μακριά. Είσαι και βλάξ. Δεν ξέρω τώρα. Άντε, πες το. Μύκονο. Ναι, και Σαντορίνη. Κρουαζιέρα. Κοπιτσής στη Μύκονο. Ωρε, φίλε. Ωρε, φίλε. Είναι και φθηνά. Κλείσιμο καριέρα. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες, information που είναι στα γαλλικά, στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911.
συγγνώμη, 23-19-11-701. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτοπουλο που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο και τον Mr. Gold. Σικές μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νέα Πολύ, είτε Αμπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Μετέωρο, είτε στο κέντρο, μπορείς να απαλλαγγείλεις μεγάλη ποικιλία προσφορών που υπάρχει στη Mr. Gold, όπως δύο πίτσες μεγάλες, 62 εκατοστά, μόνο 8,90. Μην περιμένεις ρέστα, δίνεις το δεκάρικο και φεύγεις. Για να πάμε σε break, μήνυμα του Αντώνης Κασάνδρου. Είναι για μένα από τους τελευταίους παοκτσίδες, σε τελευταία κάστρα που πέφτουν, έχει μεταμορφωθεί και αυτός. Πραγματικά. Για μένα είναι ένας δημοκράτης Παπαδόπουλος των ακροατών, ο Αντώνης Κασάνδρου. Mm. Αυτή την αίσθηση έχω. Με αφορμή το σχόλιο που έκανε ο Χρύσανθος για τα κάστρα τα οποία κρατάει στην πόλη και ο ίδιος και ο Άρης και κάποια άλλα σχετικά σχόλια, λέει το εξής. Μία μουσική ανάσα από DJ Kios και το διαβάζω. Τα κομμάτια είναι λόγω σκηνής σε Manchester, έτσι, Manchester City κλπ. Λοιπόν, ξέρεις Χρύσανθε, υπήρχαν και μάχες όπου τα οχυρά έμειναν να πολεμάνε και ο αντίπαλος είχε καταλάβει όλη τη χώρα. Βλέπε γραμμή Μαζινό. Κάνε παραλληλισμό. Υπογραφή Αντώνης Κασάνδρου. Αντώνη Κασάνδρου και με το Ρούπελ το ίδιο έγινε. Οι Γερμανοί είχαν μπει στη Θεσσαλονίκη και παρόλα αυτά το Ρούπελ συνέχισε να αντιστέκεται. Και ήδη χάρη μετά. Ναι, θέλω να σου πει πως ήδη έχουν καταλάβει όλο τον Άρη. Άνεση. Ναι. Τον Άρη, έχουν τον καταλάβει τον Άρη. Κανέναν Άρη. Τη Θεσσαλονίκη εννοεί τη χώρα. Κάτι χώρα, ναι, λέει τη χώρα. Ναι, παρ' όλα αυτά, φίλε μου, προτιμώ να είμαι με την πλευρά των ηρών του Ρούπελ και όχι με αυτών που παραδίδουν τη Θεσσαλονίκη. Εσύ πάνε με αυτούς. Και ο Τσολάκογλου και όλοι οι υπόλοιποι προδότες τότε έτσι κάνανε. Τον πρώτο χρόνο. Χειραψίες με τους Ναζί και με όλους τους υπόλοιπους. Ποια σήμερα που μπήκαν στην τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει, φιλά, τον παλαβός είναι ό,τι θέλει. Όχι, είπα ο Τσολάκογλου. Κατάλαβε με τι παραλίε. Ναι, ρε, δεν πειράζει καθόλου. Αυτά έκανε. Αυτά έκανε. Κυβέρνηση Ελλάδος. Δεν με πειράζει καθόλου. Και δώσανε ό,τι δώσανε. Ό,τι και να πει, οι γιατροί είπαν να λέμε ναι. Ναι, στο Χρήσα. Πάνε και στην ομιλία του Καμένου μετά αύριο τώρα εδώ πέρα. Είπε να λέει, ο γιατρός να λέμε ναι. Βέβαια, φυσικά. Καμιά χιλιάδες αστυνομικοί. Να πάνε οι λάτρεις τη Κολύμβηση εκεί πέρα και το κολυμπητήριο. Θα πάνε παοξίδε. Και το κρυφό σχολείο που θα γκρεμιστεί πίσω από την 6. Ο επίσημος ΠΑΟΚ θα είναι. Θα πάνε παοξίδε να διαμαρτυρηθούν για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Πάει τώρα αυτό, πέρασε έτσι. Προφανώς πέρασε. Διάλειμμα. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Άμα τη επιστροφή μας, ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Το κάνουμε διεκπεραιωτικά, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ζηλιάρη, ζηλιάρη. Αυτή εδώ, αν είναι η Έλσα Τόλη, με την οποία ήταν ο Ζαγοράκης. Ναι, αυτή είναι. Ωραία. Εσύ πρέπει να έχει κάνει το λιγότερο 2 επεμβάσεις. Το λιγότερο 2. Να είναι καλά η κοπέλα. Τι ζηλεύω, ρε φίλε. Να μην μου πάρει τον κόμενο. Ναι. Τι ζηλεύω δηλαδή εγώ από την Έλσα Τόλη. Θεά. Να ζηλέψω. Δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν καλά, πέθαινα. Δεν σ' αρέσουν ποτέ. Δεν πέθαινα. Ωραίες πατούσες έχει. Ωραίες πατούσες. Αλλά εδώ πέρα βλέπω τώρα. Έχει κάποια. Λοιπόν. Ο θαλαμοφύλακας, ο παδός του ΠΑΟΚ λέει. Πού είναι η Κυρκοτάρα? Πού κρύβεται ο Χαρτινούλης της Πιερίας? Το καμάρι του Γεωργικού Συλλόγου? Ο Τραμπούκος ηθοποιών? Ο Σούπας 21? Ο πραξιπηματίας του Ολύμπου? Άρε τσούμπα, ρε, τι τους κάνεις. Θαλαμοφύλακα, να πω κάτι για τον κ. Κώστα. Ναι, ρε. Έχετε γίνει απίστευτα σεβείς. Έλα, ρε, εντάξει, για πλάκα το κάνουμε. Απίστευτα σεβείς. Τον αγαπάμε όλο τον Κυρικό. Τον αγαπάμε όλο τον Κυρικό, απλά κουκκίνησε ο Σβέρκος. Και ατελείωτα προσβλητικός με την ΑΕΚ στο πρόσωπο του κυρίου Κώστα. Ποιος? Ο κατά τα άλλα πολύ αγαπητός αξιοσέβαστος. Α, θα πεις και τον καθηγητή. Τεράστιο καθηγητή. Από την Πάτρα. Δεν που σε ενοχλεί επειδή είναι πάω, κάνει τα Ηρακλή στα εκθεία κάθε μέρα να μας ελέγχει γι' αυτόν. Έλσα Τόλιδες. Θα καταλάβεις ότι είναι αυτή η Έλσα Τόλη. Όχι. Όταν έχει ο Ζαγοράκης. Όχι. Δεσμήτη. Καλά, δεν την κοιτούσα καν ούτω ή άλλω. Γιατί σαν αυτή που πάει. Έχει κάνει τεράστιο σχόλιο ο φίλος μου για αυτήν τότε, θα σου πω. Λοιπόν, και. Χίλια μπράβο στον κύριο Κώστα. Τον οποίο έβγαλε χθες στον αέρα ο Γιώργος Ζαγόρας. Και είπε ο κύριος Κώστας το εξής. Μπράβο, ρε κύριε Κώστα. Για να ακούσουμε. Γιώργο, θέλω να περάσουν 2-3 μέρες. Γιατί ακούω αλλαγμούς και κραυγές. Πραγματικά αλόφρονες. Verve. Μπράβο, ρε κύριε Κώστα. Μπράβο, ρε κύριε Κώστα. Να είσαι καλά. Όσο θέλω. Και ζητώ 1.000.000 συγγνώμη ναι, που διάβασα ναι. Το μήνυμα αυτό. Εντάξει, να διαβαστεί. Που σε χαρακτηρίζει Κυρκοτάρα. Κατάλαβες, Κυρκό, ε. Διαβάζει το μήνυμα, το βλέπει και το διαβάζει. Και τώρα ζητάει συγγνώμη. Σου λέει, κάτσε να τον από πριζώσω. Τα χειρότερα κομμάτια ever. Ναι. Από τα χειρότερα σε κομμάτια. Ποια ταινία παίζει αυτό να δει. Στο. Δύο φιστίκια στο κατήφορο. Από τα χειρότερα κομμάτια έβαλε. Πάρει και το συντήρε.
Πόνια το. Ναι, ναι, δεν το. Το soundtrack της ταινίας. Περίμενε ρε, με ποιο λες. Όχι. Κόλλησα τώρα. Έλα, γραμμές, έχουμε γραμμή Χρήστο. Έχουμε γραμμή, περιμένει ναι. Γραμμή. Ναι, 23-10-287-888. Καμία σωστή απάντηση, δεν μας νοιάζει. Σέρτζιο Ολιβέιρα επικοινώνησε τώρα με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο γιατί τα δόντια σου είναι πιο κίτρινα από το αυτοκίνητο που είχε αγοράσει ο Παντελής Καφές. Εκείνο το κατακίτρινο. Είναι πιο κίτρινα. Ο Αριανός. Απαράδεκτο. Ο Αριανός, απαράδεκτο. Σέρτζιο Ολιβέιρα πρέπει να σου μιλήσει για λεύκανση δοντιών. Ο Ρομπέρτο Μπόμπι Φιρμίνο. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θωμά Τόντον. Ωραία. Θωμά Τόντον, ο παδό τη Λίβερπουλ δεν θέλει πλέον να λέμε ότι είναι ο παδό του Ηρακλέου. Έτσι. Πάντω, μιλώντα για λευκά δόντια και του Κοπιτσί, είναι μιλάμε άμα δει το αφιέρωμα για την ΑΕΚ 93-94. Το έχω δει. Άστο. Χάρη σου. Άστο. Άστο. Καλά, ο Χάρη. Το μεγάλο μπάκο Κοπιτσί σε αλλαγή του Αγωρογιάννητα. Νομίζω ότι δεν λάθουμε. Έβαλε και ένα γκολ στο Βάντσικ. Έχει βάλει το φράγκ παραδείγματο 2-0. Καλά, θυμάμαι. 3-1 ή 2-0. Έχει βάλει εκείνη τη ρουκέτα. Τι είναι τον Γιάννη ο Καμίτσι τώρα. Ποιο Κοπιτσί τώρα. Την εξωσέτ. Με συγκινεί. Με συγκινεί. Αλλά πάρα πολύ καλό μπάκρι και ο Κοπιτσί. Πάρα πολύ. Εντάξει, καλό. Τα δόντια του Καμίτσι πρέπει να έχει καμιά 5-6 χρυσά μέσα. Ναι, Γιάννη Καμίτσι, με συγκίνησε. Με συγκίνησε. Εν τω μεταξύ, το Σάββατο δεν ξέρω αν το πήρε. Πρέπει να ένα τελικό National League. Ναι. Έπαιζε η Salford City. Όχι, δεν το είδα αυτό, ξέρω, δεν το είδα. Στην οποία το μετοχικό τη κεφάλαιο είναι, έχουν από 10% έξπαικτε τη United, τη καλή εποχή. Κοίτα στα επίσημα. Α, ναι, ρε, ο Σκόλ, ο Μπέκ, ο Μπάτ, ο Νέβιλ. Ναι, το διάβασα αυτό, το διάβασα, το διάβασα, ναι. Το διάβασα αυτό, ναι. Πάντως για την αναδιάρθρωση που είπε και ο Χρήστος, ναι. Συζητιέται ένα σενάριο για 14 ομάδες. Ναι, με Τρίκαλα και Ηρακλή. Με Τρίκαλα και Ηρακλή. Έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας. Αν φάνε το μείον 33 για τους 11 παίκτες και τελικά σωθεί ο Ηρόδοτος. Ναι. Αυτό να το περιμένουμε, παιδιά, έρχεται. Ναι, ναι. Έγινε επικύρωση της βαθμολογίας. Αν δεν έχει γίνει, αυτό που λέγανε γίνει επικύρωση. Νομίζω λοιπόν. Έγινε μερική επικύρωση, δεν είμαι σίγουρος. Θα το δω. Αν έγινε επικύρωση, δεν χρειάζεται. Γιατί αν έχει γίνει. Το μείον 33 είναι λίγο περίεργο, ξέρεις, για το πότε θα εφαρμοστεί. Από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα. Απορρίφθηκε του Απόλλωνα Λάρισας και παίζει μπάρα στο Πλατανιάς. Ναι, αλλά από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα, το μείον 33 θεωρητικά είναι αφαίρεση βαθμών από το επόμενο παιχνίδι. Άρα θεωρητικά για το μείον 33 έχει ένα περιθώριο μέχρι το πρώτο παιχνίδι της επόμενης σεζόν. Το θέμα όμως είναι ότι αν εφαρμοστεί εκεί το μείον 33, θα ξεκινήσεις με μείον 33. Ωραίο πράγμα. Αρκετές θεωρείτε. Μείον 33 από το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Θωμά! Το πρώτο αγωνιστικά δηλαδή. Το μάτι Θωμά! Αρχίζει, παιδί μου, ναι. Την Τετάρτη, σε ποια ελληνική πόλη θα ήθελες να είσαι για να δεις ζωντανά ποδοσφαιρικό αγώνα? Εντάξει, το Λίτς θα ήθελα να ήμουν. Ελληνική πόλη. Α, ελληνική. Α, sorry, ελληνική. Ναι. Τετάρτη, αυτή μεθαύριο. Αύριο, τι λέω, αύριο, συγγνώμη. Μεγάλο μάτς. Έμεινε μπαράζα για τη Γάμα. Ναι, ναι. Το τελευταίο Καλαμάτα. Καλαμάτα Διαγόρας Ρόδου. Δηλαδή, αν βρω τα λεφτά, παίρνω αεροπλάνο και πηγαίνω. Εντάξει, αυτά παίζουν και στο κήπεδο, δεν παίζουν του Μεσσηνιάκου, παίζουν στο άλλο της Καλαμάτα. Το ξέρω, το είδα. Το είδα. 1-0 το πρώτο μάτς. 1-0, ναι. Έχουν βγάλει, έχουν ωραία πράγματα στην μπουτίκ τους η Καλαμάτα. Ωραία πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι. Τα βαράνε ακριβά. Στόντον, όταν είχε ανέβει κατηγορία η Ρόδος, τέλος πάντων, όλα αυτή τη δεκαετία του 80, μετά είχε ανέβει ο Διαγόρας, έτσι. Ο Διαγόρας ήταν το 87, κάπου εκεί. Μετά από τότε η Ρόδος δεν είχε ομάδα στην Α. Απλά είχαν ένα κοινό παίκτη. Quiz. Επίθετο ροδίτικο μέχρι που δεν πάει. Όχι δράκος. Όχι, ροδίτικο, ρε, επίθετο. Δεν υπάρχει ροδίτικο επίθετο. Υπάρχει και μπασκετμπολίστας με αυτό το επίθετο. Και Έλληνας και Αμερικάνος. Εντάξει, το είπα. Ποιο? Γιωργαλής. Α, Γιωργαλής. Ο Γιωργαλής, ναι. Και Έλληνας και Αμερικάνος. Ναι, μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Έχει δάσει, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλά, παιδιά, τώρα μου το έβαλε ο Χρήστος, τώρα το βλέπω. Τι είναι αυτό? Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Εμείς, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Μπορεί να ήταν το Ball Boy. Σοβαρά, πραγματικά. Όχι, το Ball Boy το ρίξε. Έχει τελειώσει, είναι μια ώρα μετά. Ναι, τα Ball Boys μένουν μέσα. Και ρίχνει στο Κοπιτσί, το παιδί είναι δυνατόν. Είναι ξεφτύλα αυτό. Αυτό είναι ντροπή, ρε. Με εσά αυτό που γίνεται ξεφτύλα. Φίλε, δεν γίνεται να είστε ατιμό. Από πού φεύγει, από πού φεύγει, ρε φίλε. Από ball μένα, boys. Άντε, εγώ τώρα ball Παναγιώ... boys έχει εκεί. Παναγιώτη, ειλικρινά, ρε φίλε, ειλικρινά. Δηλαδή, πείτε ένα. Α βγει ο Αντώνης Κασάνδρου και να πει: ζητάω εγώ συγγνώμη για αυτόν που έπαιξε που κάνει το χάρτη του Κοπιτσί. Έλα, μπορεί να μην το κάνει, πόνεσαι. Δεν το βλέπω. Έχει τελειώσει ο τελικός, το πήρε ο ΠΑΟΚ. Καλά, όχι ότι θα το δικαιολογούσε αν δεν το έπαιρνε. Γιατί επιθέσει. Δηλαδή είναι η πιο. Αλήτη Ρουφιάνη, έτσι. Τι να κάνει. Δηλαδή είναι οι πιο ιδανικέ συνθήκε. Τι να κάνει. Τι να κάνει.
Μπράβο, ρε, που χαιρετιέστε με τις αστυνομίες. Όχι, ο αστυνομικός χαιρετάει. Και όπως κάτι άλλο. Ο αστυνομικός με χαιρετήσει. Επειδή εσύ το ακούω από χθες και από ανθρώπους 50-55 ετών. Α, για πες μας. Και στο Ζαγόρα το άκουσα. Ναι, ναι. Κι άλλο, κι άλλο δες. Άλλο να σταματήσω κάποιον, ναι, και να χαιρετήσει τον πολίτη. Ναι. Που εμένα ποτέ δεν με έχουν χαιρετήσει. Κανονικά πρέπει όμως. Τα είπα εγώ χθες. Εσύ πρέπει να ακούσει τον Ζαγόρα. Άλλο το κανονικά. Τον ναι. Σαββίδη. Ναι. Τον σταματάει κάποιο αστυνομικό για έλεγχο. Βγάλε τον αέρα τότε τον αστυνομικό να πρέπει να μα δικαιολογηθεί. Άντε. Τόσε φορέ ανοίγει γραμμέ μόνο για διαιτητέ. Βγάλε τώρα για αστυνομικού. Άντε. Όποιο παοξή θέλει, ζητάει συγγνώμη για αυτό που κάνουν παντού του παόξ του Χάρη Κοπιτσί. Δεν το ρίξαν δική μα. Αμά. Αεξή σημάδε του Χάρη Κοπιτσί. Άντε πάμε καλύτερα. Τώρα τρέχει. Τώρα τρέχει. Στο κεφάλι σου τώρα. Το έχω φάει στη μάπα, μπει στην αγωνία. Κάτι Κρήτες έχω παίξει με καλαμαριά, μη στεναχωριέσαι. Φυσικά, αν έκανες αλητίες. Εννιά μάτς χωρίς κόσμο αρχή του πρωταθλήματος, μη στεναχωριέσαι. Αν έκανες αλητίες. Εννιά μάτς χωρίς κόσμο, ναι. Έπαιξα εγώ. Μπράβο, εγώ δεν σου είπα πώς είχα παίξει εγώ. Πώς είχα παίξει. Το παιχνίδι δεν ήταν πέρσι. Άμα έκανες αλητίες. Ναι. Φυσικά. Ναι, ορίστε, τις πλήρωσα. Φυσικά. Τις πλήρωσα πολλές φορές. Και το συνεχίζεις. Και όχι, ρε. Και, δεν τώρα, και τώρα που είναι η δική του, ναι. Τα κάνει και δεν τα πληρώνει. Άντε, ρε χαμένα. Ίδιοι με του και χειρότεροι μα. Κυριούλιδες είμαστε, ούτε κατρουλιό έχει μέσα. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Περιμένουν δύο. Πάμε να ξαναβάλει τις σημαίες. Ναι. Γιατί χρειαζόμαστε κάποια να πάρει για τις κρεμάσεις για το ότι τις πήρε σε δύο. Πάμε δύο, περιμένουν. Καλημέρα. Ναι, το ξέρω. Βάλε ακουστικά. Καλημέρα. Δύο ακροατές. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Θουβού. Θουβού, εσύ είσαι. Έλα, Θουβού. Ναι, ναι, Παναγιώτη. Ο James Dean της Πιερίας δεν θα βγει να πει για το, ξέρω εγώ, για το 1965 που είδε μια ταινία και την έβαλαν στο Netflix. Ναι, ο συνεφίλ, ναι. Επίσης, παιδιά, τώρα πώς έχουμε, δηλαδή, άρα έχουμε ένα μείον για ένα μπουκάλι το οποίο μάλλον κάποιος το πέταξε, εγώ δεν ξέρω ποιος το πέταξε, όποιος έχει στοιχεία και βίντεο να πάει να... Δεν είναι μόνο το μπουκάλι. Δεν είναι μόνο το μπουκάλι. Όλο το μάτς ξύλο παίζεις. Άντε ρε χαμένε. Όποιος έχει βίντεο να πάει να καταθέσει στην αστυνομία και να κάνουμε, ρε φίλε, να φάμε μείον. Και ξέρεις πόσο μείον, μείον 20. Για να έχει ενδιαφέρον το νέο πρωτάθλημα. Θα είναι σαν τις Μολότοφ που πέφτανε και κάψαν τις καντίνες και είναι πριν το πάω. Τα είπαμε, είναι μετά η έκθεση αστυνομίας τους πήγε δυο ξεχιόρου πιο κάτω. Η αλήθεια του καντινιέρη που ξεκινάει από την Κανάρη και φτάνει τσίκι 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 έξω από το γήπεδο. Άσε τώρα, άσε τώρα. Ούτε σεβασμός. Άσε τώρα. Ούτε σεβασμός στον ιδρώτα. Άσε τώρα. Άμα έχουν το δικό, άμα έχει το δικό στο ταξί απ' έξω και το κάψουν τα ίδια να λένε. Δεν τα αφήνουν την αγκάλια. Αν δεν τα αφήνουν. Αν ενοχλώ. Ναι, καλά να πάθω. Βίντεο με αποδείξεις και όποιος έχει έτσι, να φάει με μείον 48.000. Ναι, υπάρχουν τα βίντεο. Φουβού, ναι. Φίλε, ναι. Όταν μιλάς για βρετανικό ποδόσφαιρο. Ό,τι θέλει, ό,τι κουστάρει θα λέει. Είσαι άλλος άνθρωπος. Όχι, αυτός είναι. Όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ, φίλε, τρομάζω. Ενώ εσύ όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ και το Ηρακλής το ίδιο. Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιτ. Ναι, κύριε Χάιτ, αυτό. Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιτ. Πραγματικά. Ναι, Μίστερ Χάιτ, αυτό. Το πρόσωπο είναι όταν μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μαρία, μπορεί να πω το ίδιο όμως και για σένα, Μαρία. Φυσικά. Το ξέρω. Σε λατρεύω. Σε αγαπώ το ξέρω. Σε αγαπώ το ξέρω. Πώς το λατρεύεις και τον αγαπώ. Κάτσε, τι είπα εγώ, μιλάω για Ηρακλή και λέει έχω δει αλητία και λέω όχι. Αλλά ξέρεις τι θα σου πει ο Φδουβού, η αισθητική μου ενοχλεί το τον ΠΑΟΚ ξεσκιζόταν με Σάντος 1-0, 1-0, 1-0. Δεν θέλω τους Σάντους και τους Μουρίνιο αυτού του κόσμου. Σούπερ σου και τον Μουρίνιο, λες εσύ από μέσα σου πονηρός, κάτσε να πάρω κανένα στραπά, μην αρχίσουν και παίρνουν οι άλλοι. Μια πονηράδα. Δεύτερη πονηράδα, η αισθητική του ποδοσφαίρου πάλι με τον Βεγγέρ και τον ένα και τ' άλλο. Αυτά θέλω να σου πει. Παναγιώτη, να πω κάτι. Έλα, ένα τελευταίο για να κλείσω. Κοίτα οι αλήτες τα στροφάκια δικά μου. Το ΒΑΡ το έδειξε. Ο διαιτητής το είπε και ο παρατηρητής. Άρα έχουμε φτιασμένους Σουηδούς, Γερμανούς και το ΒΑΡ. Θα βγάλουμε ανέκδοτο. Τι να πω, ρε, πραγματικά. Ένα Σουηδός και είσαι ισχυρός. Είσαι ισχυρός παρασκηνιακά. Ήταν ένα Σουηδός, ένα Γερμανός και ένα Ολλανδός. Έγινε Θουβού. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς το. Καλημέρα, no name από εδώ στο ΠΑΟΚ και της Άρσεντα. Δεν χορτένεστε εσείς οι δύο. Ρε στη Μαριούλη, κάθε μέρα θα βγάζεις και κάτι διαφορετικό για να μειώσεις στο double. Έχεις καταδείξει και ο γραφικός και από το Ιωμαθήνα. Τι είπα σήμερα. Όχι, αυτά ήταν που έβαλε σήμερα είναι ωραία. Αγωνιστικά είπα κάτι. Αγωνιστικά είπα κάτι. Όχι ρε φίλε, το 40 θα φάμε. Μπάς και χάσω πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι αγωνιστικό παλικάρι μου. Τι σου μειώνω, τι σου καταλαβαίνεις τι λες. Εσύ δεν πιστεύεις να φάμε μειώνω 9. Ορίστε. Φίλε, καλά, αυτό το λέω για πλάκα. Αυτό δεν πιστεύω να το παίρνει σοβαρά. Το οποίο είναι 9. Είδε οι πλάκε. Ναι, τώρα με άκουσε εμένα ο Βασιλιάδη και λέει: Άμναν, ο Ασλαμάς λέει μείον 9. Τότε μην τα λέει. Να πέσουν με μείον 9. Ρε φίλε, σε τελικό με 5,5 άτομα να γίνονται τέτοια επεισόδια και τέτοιε ενέργειε. Πραγματικά είναι για μείον 9. Τίποτα δεν έγινε. Ψάχναμε τι θέσει. Αναστατωμένοι τα παόκια ψάχναν τι θέσει του.
Και καταλάβαμε! Και καταλάβαμε! Συγγνώμη, αυτός είναι ο γιος του Ιβάν. Χουλιγκάνος, α, ο γιος του Ιβάν. Δεν υπάρχει. Όπως λένε και αμερικανικά. Η εικόνα, ειλικρινά θλίβομαι. Ειλικρινά θλίβομαι. Πόσο ντρεπόμαστε. Πανηγυρίζω. Τέλος πάντων, ειλικρινά, όπως μια έκφραση που έχουν οι αγαπημένοι σάκοι που λένε whatever makes you sleep at night, Λεον Μάρια. Έχεις το καταλόγιστο, μπορείς να λες οτιδήποτε, πονάς τόσο πολύ που μπορείς να πεις οτιδήποτε προκειμένου σε κάνει να σταθεί λίγο καλύτερα και να περάσει ο πόνος, αν και δεν νομίζω. Και τα επόμενα 10-15 φίλε, ακούει και εισαγγελέας. Ακούει και εισαγγελέας, δεν μπορώ να λέω ότι να είναι. Ακούει και εισαγγελέας. Εντάξει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σου, Δουβού. Επόμενη γραμμή. Καλό. Ραντεβού στη Μαδρίτη. Καλημέρα. Κυρία Εύη, ο παδός του ΠΑΟΚ λατρεμένη, την ακούμε με σεβασμό. Η επόμενη μισή ώρα της ανήκει. Σας έλειψα, σας έλειψα. Εγώ δεν αντέχω να σας ακούω μισή ώρα. Λοιπόν, εσύ μπορεί να με θέλεις μισή ώρα, εγώ δεν θέλω με τίποτα. Λοιπόν, άκου να δεις. Μια λαϊκή παροιμία. Και ο ξέρεις είναι σοφές. Λέει βέβαια. Ότι έκανε η μίγα κόλο και έχει τον κόλο όλο. Έμα τη γριά στα σίκα και θέλει και τα σικόφυλλα. Εσείς τώρα μάθατε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει μείον 6, μείον 2. Ναι. Σας κακοφαίνεται που θα ξεκινήσει χωρίς μείον. Δεν μπορείτε να το ανεχτείτε αυτό. Πού το ξέρετε θα ξεκινήσει χωρίς μείον. Επίσης μια άλλη παροιμία. Κάτι ρώτησε ο συνάδελφος, κυρία Εύη. Κάτι ρώτησε ο συνάδελφος, κυρία Εύη. Φάγαν τα λυσακά τους, λέει. Εσείς τα φάγατε τα λυσακά σας πάντως. Και αν κάτι γουστάρω, είναι το Παπαδόπουλο. Μέχρι τώρα δεν σας αντέκρουε και νευρίαζα. Τώρα χαίρομαι που δεν σας αντικρούει και απλώς γελάει. Έτσι, μπράβο. Όπω τρελαίνομαι. Έτσι, έτσι, λατρεμένη. Γέλα, γέλα που μη μου, γέλα. Γέλα. Είναι η ζωή μια τρέλα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι γυαλί. Τι με ρωτήσατε, δεν να, χρήσατε. Έκανε μια ερώτηση ο κύριος Σαλτίδης. Πού το ξέρετε ότι θα είστε χωρίς μείον. Ορίστε. Πού το ξέρετε ότι θα είστε χωρίς μείον. Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον. Θα είμαστε και θα το δεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον. Όχι, όχι. Και θα το δεις. Καλά, θα το άρα κάτι κύριε Εύη, είναι βέβαιο ότι, με γραμμένο και αυτή την ΕΠΟ είναι σίγουρο. Είναι η διέστησή της. Πώς έχεις διέστηση, ας πούμε, αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάγμα, αν πάρει το κύπελλο. Είναι η διέστηση. Θα το δεις και θα σκάσει τότε είναι που θα σκάσει το κακό σας. Γιατί είναι πια και το τελευταίο χειρό σας. Ποιος είναι το τελευταίο? Το τελευταίο χειρό ποιο? Η ΕΠΟ, το τελευταίο χειρό. Καλά το είπατε. Σαλτίδη, πολύ άκυσε να μας λες ερχόμαστε και ερχόμαστε. Όπως ερχόσασταν όλο το χειμώνα. Εμείς δύο φορές ήρθαμε, και δεν χάσαμε. Σε διάφορα μάτς. Οι μόνοι που δεν χάσαμε. Αυτό Μάρι τι είναι εδώ, αυτή εδώ τι είναι. Ψάχνουν τις θέσεις τους εκεί πέρα. Του άλλου του έχουν φύγει τα λεφτά, ψάχνουν τα λεφτά του άλλου κάτω. Αν υπήρχε βάρ θα είχα τις οπαλίες στην Τούμπα. Για πες μας, όπως το βάρ στον τελικό προφέ. Αν υπήρχε βάρ θα είχε δώσει πέναλτι στον Τικίνη πριν τον γκολ. Και μπίσεσβαρ και βάρ και βάρα μας. Όλα θα τα υποστείτε. Τελείωσε. Μην μπουρλαδεί ο πρόεδρος και φέρει και το βαράν. Γέλα γόρι μου Παπαδόπουλε. Γέλα πουλί μου γέλα. Δηλάκια. Καλά κύριε Εύη. Είναι τεράστια. Τρεις περιμένουμε. Καλημέρα πουλί μου γέλα. Ακροατή, σεβασμός. Καλημέρα. Εδώ δες αλητίες. Άντρε χαμένε. Με 80 άτομα εδώ δες αλητίες. 120 φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε η ΕΠΟ προσκλήσεις. Καλημέρα. Του τριμώξα εκεί πέρα, νέο Χέζελ θα θρυνούσαμε. Καλημέρα. 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 Ειλικρινά θλίβομαι, ειλικρινά. Δεν μας νοιάζει. Καλημέρα. Ναι, φίλε. Καλημέρα, Μαριέ. Ναι, καλημέρα. Ο Χρήστος Ποντοϊράκλη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, συγγνώμη εγώ, Φάλογο, συγγνώμη εγώ. Μιχάλη, παλικάρι, μα δυναμίων. Τι κάνει, κυρά. Εσύ όλο φάουλ είσαι. Κάτσε και τίποτα άλλο. Πάντως τα τλεντά μου ρε Μάριε, σας ακούω κάθε μέρα έτσι και με ανοίγετε την όρεξη. Μα την Παναγία. Και τι τρως, τραχανά, σε κάνει πρωί πρωί η κυρία τέτοια. Και τραχανά και φασουλάδα και μπριζόλες, τα πολλά. Και πέφτει. Ταπλούχος είναι και αίτητος είμαι. Και αίτητος και τα... Αίτητος πώς είσαι, έχασα την Παναχαϊκή, το Πανιόνιο. Α, είναι ειδικό αίτητος. Το πρωτάθλημα λέμε. Κρίτατε. Όταν θα βάλεις τα καρπούζια στο βαθύλακο θα έρθω. Καρπούζια στο βαθύλακο. Μόνο για εκεί είστε. Ναι. Μόνο για εκεί. Εσείς. Άστα. Εμείς ποιοι. Όταν θα μας φτάσετε. Ναι. Σε τι. Πάντως τον έφτασες. Φέτος εσύ τον έφτασες. Σε τίτλους. Σε τίτλους. Φέτος τον έφτασες. Σε τίτλους. Όσα δεν φτάνει η αλεπούτα κάνει κρεματάρια. Κρεματάρ. Αυτό λες 100 χρόνια τον Ολυμπιακό. Πηδάει και τα φτάνει. Δεν πειράζει. Πού να πηδήξεις ρε Μάριε. Δεν μπορείς να πηδήξεις. Σαν και με ένα χοντρό. Δεν μπορείς.
λατρεύω. Μιχάλη, σε λατρεύω, αγόρι μου, φιλιά στην Πόντο Ηράκλεια. Σε λατρεύω, έτσι. Έτσι να σα βεντάει ο Παπαδόπουλο. Αγώ, έτσι. Γιατί εγώ ο Παπαδόπουλο. Μπράβο, μπράβο, Πόντο Ηράκλεια. Έλα από το Ηράκλεια. Λέτα του. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Άντε. Άντε. Να είσαι καλά, 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 Μιχάλη μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλό τραχανά, καλημέρα. 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 Κώστα, ο παδό του ΠΑΟΚ από πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλημέρα στον συντρόφι. Εσύ, Χρήσανθε και Μάρια, τι έχετε να πείτε για τις σημαίες που κατέβασαν κάποιοι κρυφά νύχτα ζούλα? Γιατί δεν πήγαν μέρα? Είσαι λίγο, λίγο ανενημέρωτο. 4 η ώρα έγινε το απόγευμα. Χθε το απόγευμα 4. Εσύ που το ξέρει. Ήταν, την κατέβασε αυτό. Πού το ξέρω. Εγώ ότι είναι 4 η ώρα. Αυτό έγινε περιστατικό, καταγράφηκε για την αστυνομία. 4 και 4. Εγώ που διάβασα και... δεν έγραφε πουθενά. Εσύ που διάβασε, άμα άκουγε όλα μπαουτάρι, θα το άκουγε. Στι 4 και 4 και 4 καταγράφηκε. Αλλά μπουτάρι, ρε φίλε. Ε, γι' αυτό τώρα. Είσαι ανενημέρωτο. Και νομίζει και εκτέθηκε ότι κατέβηκε βράδυ. Μέρα μεσημέρι πήγανε. Πήγανε, τι κατεβάσανε. Βάλαν και φωτογραφία τον εαυτό τους που τους κατεβάζουν. Μπες και δέστε στο διαδίκτυο. Μπράβο, και μετά έσπευσε ο Μπουτάρης να πει ότι δείξανε τον πολιτισμό τους. Ο Μπουτάρης όμως, Κώστα μου, όταν την Παρασκευή πήγαν και πετάξανε μολότοφ στο Σούπερ Τρέβος μου, δεν βγήκε να πει για πολιτισμό ο Μπουτάρης. Επειδή κάποιοι δεν ξέρουν, πείτε τι, κάποιοι δεν ξέρουν. Αυτό το πολιτισμό εσείς προωθείτε. Εγώ πήρα να πω τη γνώμη μου, όχι εσείς. Ποιο πολιτισμό να προωθώ? Φωνάζεις, που ρε, να ανεβαίνει μια σημαία χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο το δημόσιο. Γιατί δεν είναι δικό σας το κτίριο. Τι να σε πω κάτι. Εγώ, σαν ΠΑΟΚτσής, δεν μπαίνω σε site άλλων ομάδων. Εσείς τα κάνετε αυτά. Δεν το ενδιαφέρει, ρε φίλε. Festival. Δεν σας βλέπω ούτε πίσω το μου. Το θέμα δεν είναι site ομάδας. Ίσα-ίσα, αυτός δεν που το έχει είναι και ΠΑΟΚ. Δεν σας βλέπω ούτε πίσω μου καν. Γυρνάω το κεφάλι να δω και δεν φαίνεστε, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις. Εγώ πώς νομίζω ότι ασχολείσαι. Ξέρεις γιατί δεν μας βλέπεις πίσω σου. Γιατί είμαστε συνέχεια μπροστά σου. Τι λέω τώρα. Κώστα, τι μπορείς να πεις. Εγώ στη θέση του δάκρυα το τηλέφωνο. Δεν ξέρεις τι να πεις τώρα. Ωραία Κώστα. Ωραία ήρωα. Πώς μπορείς να στον αέρα ακόμα. 29 χρόνια που βλέπω τον ΠΑΟΚ. Κάνα μια φορά ή δύο φορές ήσταν από πάνω μας. 29 χρόνια, φίλε. Μία-δυο φορές ήσταν από πάνω μας. Παραπάνω όχι. Με παγωμένα χρέη. Πώς θα σας βλέπω μπροστά. Για το Μάριο δεν μιλάω καν για το Μάριο. Να σου πω πόσες φορές ήταν από πάνω ή από κάτω. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αγκαλιά που ήσουν με τον Καγκάτση και τον Κόκαλη έβγαινες άξια. Ναι. Με τον Κόκαλη ήσουν εσύ. Ναι. Εγώ ήμουν με τον Κόκαλη. Εσύ δήλωσε έδρα το Καραϊσκάκη. Ο οποίος Κόκαλης, υπάρχουν φωτογραφίες. Δήλωσε έδρα Φιλαδέλφια για να κάνει φιέστα Ολυμπιακός. Ποιος ήταν πρόεδρος? 8 η ώρα το πρωί κάνατε φιλικά με τον Ολυμπιακό. Βασιλιάς των Ρουμπινιών. Ο βασιλιάς των Ρουμπινιών. Και τον κέρδισε. Μπράβο ρε, μπράβο. Και τον κέρδισα 2-1. Κάτσε μη φύγα φιλικό 6 ώρα το πρωί και τρεις με τις άχνες στο στόμα να παίξεις φιλικό. Σπουγάτσε στο στόμα. Και έχετε και δηλωμένο Ολυμπιακό πρόεδρο, ρε. Κώστα, υπάρχουν απονομές πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό επί Κόκαλη που ο Κόκαλης εκείνη τη στιγμή είναι μουτρωμένος. Στη Φιλαδέλφεια στο τελικό είναι μέσα στην καλή χαρά. Αφού του δώσαν χασίσι. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Δεν κάνω πλάκα, άμα να φύγω. Εγώ απλά λέω τι θέλεις να πεις. Εκφράσεις και προτρέπω τον εισαγγελέα να το συλλαβεί. Πες μου άμα είναι να εγώ να φύγω. Προτρέπω. Δεν μου λες. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις. Είσαι μια ομπρέλα. Πάνε μέσα όλους. Μια ομπρέλα στην εκπομπή. Όλους δεν έχουμε αντικειμενική ευθύνη για αυτό που λέει. Υπάρχουν απονομές στον Ολυμπιακό που είναι μουτρωμένος. Που αφαίρεμε μια φωτογραφία. Και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γάλε μας μια φωτογραφία. Το 2000. Γάλε μας μια φωτογραφία. Τα λες τώρα έτσι για να τα λες. Γάλε μια φωτογραφία. Σου δίνω 5 μέρες. Ψάχτη. Ψεύτη προπαγανδιστή. Μας είπες ότι ήμουνα με τον Κόκαλη. Γιατί έπαιξα στη Φιλαδέλφεια με τον παιδί του Ολυμπιακό. Και ο Κόκαλης είναι 10 χρόνια μετά στον Ολυμπιακό. Πότε ήρθε ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό? Πότε ήρθε? Για πες μας εσύ. Πες εσύ. Πότε παίξατε, θυμάσαι? Πότε παίξατε? Το 1994. Κώστα, αυτό περιμένει κι άλλος, είναι άδικο. Περιμένει να παίξει τον παλιό Καραϊσκάκη. Πες αυτό για να κλείσει. Το παιχνίδι δεν έγινε. Ξεκίνησε. Σταμάτησε με βροχή. Άντε ρε χαμένε. Έλα, πάμε. Ποιο έβαλε τον Κοντουάρη? Θυμάμαι ρε. Αφού ήσουν μέσα. 9 μέρες ο Μουρατίδης. Αστείε. Δεν είπε ότι είναι μέσα. Ήμουν άλλο Ολυμπιακός Άρης. Δεν είπε αυτό. Έλα, πάει. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, επόμενη γραμμή. Σε φάγανε. Σε ψαλιδίσαν οι άλλοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μέχρι τις 12 μιλάς εσύ, ο παδός του Άρεος από το κέντρο. Ό,τι θες να πούμε για τη Ρώμα. Απ' τη μία, όχι. Όχι. Απ' τη μία μεριά
δεν θα με τη λήξει εσύ, ξέρετε, στην αγάπη μου για αυτήν την ομάδα. Απ' τη μία μεριά έχουμε καμιά δεκαριά άντρακλες που πήγαν να μαλώσουν πάλι με τα... ενώ έχουν πάρει το πρωτάθλημα, είναι να πάρουν το κύπελο, ας μην παίζουν τελικό, πήγαν ξημερώματα να μαλώσουν πάλι με τα στόρια του Super 3 Ευόσμου. Αυτά τα καημένα τα στόρια και τα παγκάκια, τι τους έχουν κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Προβλήματα στις σχέσεις ομάδων του Άρη και του Ηρακλή. Οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Απ' την άλλη, Παναγιώτη, συνελήφθησα έχουμε... και πέρασα και από το δικαστήριο, δεν ήταν Ηρακλής. Α, δεν ήταν. Δική σου ήταν. Απ' την άλλη, νόμιζω. Ναι. Απ' την άλλη, έχουμε κάποια παλικάρια, ναι, τα οποία πήγανε μέρα μεσημέρι, αντιδρώντας την αυθαιρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτσι, κάποιου υπαλλήλου ή του ίδιου του Δημάρχου, δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά, γιατί εκεί θα έπρεπε να ψηφίσουν, ναι, ποιοι συμφωνούν και πού να ψηφίσουν. Ευθεία αέρα πατέρα, αν συμφωνούμε ή όχι, βρώμα. Λοιπόν, δεν έγινε αυθαίρετα. Λοιπόν, πήγαν κάποια παλικάρια λοιπόν μέρα μεσημέρι, χωρίς κουκούλες, χωρίς λωστούς, χωρίς ξύλα με καρφιά στην άκρη, μπράβο, να την πέσουν σε τίποτε γυναικόπαιδα, σε κανέναν αγώνα K15 ή K8, πήγαν, κόψαν το σκηνί και επιδεικνύοντας μεγάλη μαγιά και όχι οπαδική βλαχομαγιά, αφού κόψαν το σκηνί, αφήσαν εκείνο το πανί πεσμένο κάτω. Δεν το πήραν μαζί τους για να το δείχνουν στους συντρόφους τους και να λένε τι μάγκες είμαστε. Απαξίωσαν να το ακουμπήσουν, κόψαν το σκηνί και το αφήσανε κάτω. Και μάλιστα είπανε, γιατί υπάρχει νομίζω, ότι ό,τι και να κάνετε, όσα φάξετε να δωρήσετε, όσους εκτυπωτές, όσους κυφτούλιδες με στολή να αγοράσετε, ναι, που σας χαιρετάνε, αυτή την πόλη δεν πρόκειται ποτέ να την κάνετε δική σας. Το βλέπουμε καθημερινά. Αν το καταλάβει αυτός που είναι στην κορυφή της ομάδας σας, ναι, που αλλιώς του τα παρουσιάζατε όταν ήρθε, ναι, και, αλλιώς τα βλέπει, και αλλιώς θα καταλαβαίνει ειδικά τον τελευταίο χρόνο. 25.000 ψηλοδιαρκείας. Τόρισαν τα γάλατα, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο εντελώς. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό δεν θα τα παρατήσει. Λοιπόν, δώστε του να καταλάβει. Το τι θα παρατήσει ο καθένας δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν, νομίζω ότι δεν είναι και δικό σου. Το λάθος, το μεγάλο, πήρε τον πάω. Οι εξελίξεις μπορεί να σε προλάβουν να δούμε και να σε πιάσουν και στον ύπνο καμιά και μέρα. Και το CIA και το FBI το κυνηγάει. Το βρούνε κάποια στιγμή. Ναι, δεν ξέρω άνθρωπος. Κάνουν την κασκαρίκα. Μπορεί να μείνει εδώ πέρα για 30 χρόνια. Κρύβεται. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αυτός ούτε η ομάδα σου. Με ενδιαφέρει η ομάδα μου που γύρισε από τα Τάρταρα, συγκροτήθηκε, μπράβο, πηγαίνει καλύτερα, έτσι, και με κάνει να χαμογελάω και να ονειρεύομαι για το μέλλον. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε και κανένας άλλος. Φάνηκε, απλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κουμάντο. Ούτε υπήρξαν τέτοιες εποχές, ούτε ποτέ πρόκειται να έρθουνε. Τι ζεις καθημερινά. Στραβά σας τα είπανε, λάθος τα μεταφέρανε στα ρώσικα ή στα... εστονικά δεν ξέρω πού. Τη ζεις καθημερινά. Γυρίστε το αλλιώς. Τη ζεις καθημερινά. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Ευτυχώς που δεν ασχολήθηκες με τον ΠΑΟΚ. Ήταν από εδώ στο Άρης. Στα 4,5 λεπτά που μιλούσες. Το Ιβιτσόσκυλο μας λέει ότι αν επιτίθεται κάποιος με μολότοφ είναι θέμα του τοπικού Δήμου. Δηλαδή, αν πετάξει μολότοφ στον Εύοσμο, είναι θέμα που πρέπει να επιληθεί ο Δήμος Εύοσμου. Αν πετάξει μολότοφ στη Χαλάστρα, πρέπει να την επιληθεί ο Δήμος Χαλάστρας. Αν πεταχτεί εντός της Θεσσαλονίκης. Τον αδικείς, να το διαβάσουμε. Μόνο τότε μπορεί ο Δήμαρχος να ασχοληθεί. Εντάξει, θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, με τη σειρά τα μηνυματάκια, για να πάμε σε break. Συγγνώμη, Μάριε. Αν και μου μυρίζει προβοκάτσια, ΕΠΑΠ, τα κάνω και δεν τα πληρώνω, είπε ο πονεμένος, ενώ εδώ και 2 χρόνια ξεκινάω με μείον. Άρε τσουμπάκο, είναι ο Αντώνης Κασάνδρου, νέο μήνυμα. Συγγνώμη, έβγαλες άκρηση. Όχι. Sorry. Προβοκάτσια και μήπως εννοεί αυτό με το μπουκάλι, με το κουπίτσι, αυτό, μάλλον, δεν ξέρω, προφανώς. Δεν ξέρω. Αυτό εννοείς. Ναι. Προβοκάτσια. Αν είναι, ζητάει συγγνώμη, Αντώνη, μπράβο σου, ζητάει συγγνώμη. Για λογαριασμό αυτού που πέταξε το μπουκάλι στο Χάρη Κοπιτσί και λέει αυτό, ναι. Αν και μου μυρίζει προβοκάτσια. Ωραία, το κλείνω. Αλιτάκο μπολμπόι. Αντώνη, κρατάω τη συγγνώμη σου. Γιατί σε λατρεύω. Άρα τη ΕΠΟ ήταν τα μπολμπόι. Ναι. Άρα δικά σας. Και, και μετά λέει. Δεν έχω την ΕΠΟ. Ο Ιβάν είπε ότι ο γραμμένος είναι δικό σας. Ο Ιβάν, αν ήθελε να κατεβάσουμε τον κόσμο στο τελικό, θα κατεβάζαμε. Δεν μπόρεσε να το κάνει, άρα δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Όχι. Δεν ήθελε να κατεβάσουμε. Δεν νομίζω. Φάνηκε αυτό. Φάνηκε αυτό,
Τα βρήκανε με το μελισανιδική πελογιά εκ πρωτάθλημα εσείς. Μόκο τώρα. Μόκο από το Σάββατο βράδυ. Όχι, με τον Βασιλιάδη τα βρίσκεται. Α, ναι. Με το αποτελέσμα. Αν το παίρνει ΑΕΚ και όσα ρεξιά θα λέγανε. Έλα, έχουμε και χορηγού. Με αυτού είσαι κολλητό, φίλε. Με αυτού είσαι κολλητό. Είναι αυτό εδώ πέρα. Καινούργιο είναι. Ο 164 λέει Ευρώπη των Πρεσπών. Οι φίλοι σα με τα μπλε πληρώνουν όταν μπαίνουν στο γήπεδο σε εσά. Στο γήπεδο σα ή έχουν free. Ρωτάει για σένα, αν οι αστυνομικοί σε εσά έχουν. Ελεύθεροι μπαίνουν. Απαξιώνει, φίλε. Φίλε, δεν χάρισε ο δικό μου πρόεδρο. Υπολογιστέ. Υπολογιστέ, φάξη, οτιδήποτε άλλο. MS-DOS. Και δεν υπήρξε για μένα έκθεση αστυνομία ενώ πέσαν μολότοφ ότι κάποιοι αναρχικοί δύο τετράγωνα πιο κάτω από εκεί που έγινε το περιστατικό. Ήταν. Ούτε στο παιχνίδι Μεντάρης στην Τούμπα. Προτσκιστέ. Έγινε ό,τι έγινε από την αστυνομία. Για μία ακόμη φορά αντί να πιάνουν αυτούς που κάναν την επίδεση με τα ρόπαλα και τα κράνη. Και φυσικά έγινε ό,τι έγινε. Να κλειδώνουν μέσα τους οπαδούς του Άρη για να μην βγουν έξω. Και όπως είπε κάποιος φίλος ακροατής. Και στο κάτω-κάτω δεν βλέπω αστυνομικό να χαιρετάει τον Καρυπίδη. Άλλον χαιρετάει. Μα δεν ξέρει ποιος είναι πρόεδρος. Πώς το χαιρετίζει, ρε φίλε. Α, μάλλον χαιρετίζει και το Δουλουγεράκι. Και το Δράμπι και το Σβίντρο. Πιο γνωστή είναι αυτή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτό το χαιρετούσε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Γονατισμένο. Πιο γονατισμένο. Βρε κακομίρι. 10 χρόνια. Βρε κακομίρι. 10 χρόνια. Βρε κακομίρι. Βρε σταμάτα 13 χρόνια για να πει σε εγώ και εγώ σε προσκυνούσα. 10 χρόνια μέσα έξω τον έριξε τον κέρδισε. Το έριξε στον μπάσκετ. Και βγήκε το επικό 10 χρόνια ακόμα στο ποδόσφαιρο. 10 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Συνεχίστηκε και στο μπάσκετ. 10 χρόνια δεν έγινε στο μπάσκετ. Μάθηκα καλά την ιστορία. 10 χρόνια θα κάνει στο ποδόσφαιρο του χρόνου δεν με πάρει. 10 χρόνια. Ναι, 10 χρόνια. Θα δικαιούμε να το λέω. Μόνο ο Άρης πέρασε δύο φορές. Τι δύο φορές, ρε. Είσαι παλά. Ρε, εσύ μετά το έμψο του Περούζια θα βγάλετε και το έμψο του Μπάρα μετά από χρόνια, μετά από 20 χρόνια. Φορές. Με τη σέλφι, μέσα στα ποδητήρια. Μπάρα είστε εσείς που κάνετε τις κούμπες κάθε φορά. Άντε, ρε, χαμένε. Πέστα στα γερμανικά. Τα ξέρεις πολύ καλά εσύ. Τα ξέρεις πολύ καλά τα γερμανικά. Τα ξέρεις πολύ καλά. Τα κρατάς από παλιά. Με τη Μέρκελ ο δικό σου πρωθυπουργό είναι. Ναι, η δική σου ήταν η πόλη, έτσι έλεγε. Ψάχνει δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη. Η Βέρεια προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές. Είναι κολλητή μου. Διαλόγ. Διαλόγ, ζητάω συγγνώμη. Να παρέμβει η Διαλόγ ίδια, να τον μαζέψει. Η Διαλόγ είναι μπορεί, η νούμερο 1. Δεν μπορώ να τα διαβάζω. Δεν γίνεται. Α, τα πω εγώ, ρε φίλε. Α, τα πω εγώ που είναι φίλε. Έχει χρόνο. Παρά 20 πήγε. Η κολλητή, η κορυφαία εταιρεία που δίνει εισόδημα, που δίνει διακοπούλες, που δίνει εργασία και χαρά. Διαλόγ. Και φυσικά CFD Carpets Κολοκυθάς είναι κοντά μας. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών είναι εποχή τώρα, έτσι. Με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. CFD Carpets Κολοκυθάς, συνέπεια και αξιοπιστία. Καλείς τώρα. 2310-762-164. 762-164. Έχει στείλει τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα ο 087. Αλλά έχει στείλει και ο Θαλαμοφύλακας μήνυμα. Στο οποίο καλείται να απαντήσει ο Τσαλτίδης ο Χρύσανθος. Απλά περιμένει μία γραμμή. Θα πει στην κούτρα. Ναι. Μόνο στην SMS χέρα απαντάω. Ναι. Εντάξει. Αυτή η κούτρα. Καλά, αν θες. Πλήρωσε. Πλήρωσε. Ωραία. Να βγαίνουν. Πήρε double ναι. Κούτρα και όλο κούτρε. Μπράβο, σωστό. Έχει δίκιο σε αυτό. Να βγαίνουν ο Αργιανοί δήμαρχοι να σηκώνουν σημαίες της Παοκάρας. Πάντως, με δύο λευκούς πύργους τον τελευταίο μήνα, φάγαμε τα νοπά αλλά και τα κατεψυγμένα κρέατα που έμειναν από τον μπουλκουμέ του Καφτατζογλίου, της Πάτρας και του ΟΑΚΑ. Και να ξέρεις, πονεμένε, πεινάμε ακόμα. Θαλαμοφύλακα, μην πω το όνομά του. Ο Παναγιώτης ξέρει για ποιον μιλάω. Χρυσογρίο τον έχω αναφέρει. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα με το κεφάλι. Και στη μεγάλη για το πρωτάθλημα, ειδικά προψέ, μπήκε μέσα, κλαίει ο ανθρωπάκος. Πολιτής, τσακάλι, πολιτής, επιχειρηματίας, έμπορος. Μπήκε μέσα και κλαίει. 2.000 κόσμο. Ας έρθει πρώτη αγωνιστική του μπάρα να τα πάρει πίσω. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν δύο φίλοι. Χρωστάμε 4 μηνύματα. Παιδιά, δώστε μας χρόνο. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γιάννης, ο Γιάννης, ο Πάοκ, είμαι εγώ. Γιάννης, ο παδός του Πάοκ. Πάμε, ρε Γιάννη, αγόρι μου, πάμε. Τι κάνετε. Καλά. Άλεξ από κέντρο μου, έφτιαξα τον καφέ που έπινα, ρε Άλεξ. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες πρωινιάτικα τώρα. Γιατί τι είπε το παιδί, τι είπε ο Άλεξ. Δηλαδή, εγώ που είμαι Παοξής, ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι η πόλη είναι δικιά μου. Το ισχυρίζεσαι εσύ, ρε Άλεξ. Είναι δυνατό να το λες αυτό. Α, ωραία, εσύ. Είσαι φωτεινή εξαίρεση, είσαι, Γιάννη. Φωτεινή εξαίρεση είσαι. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
Άρα δεν υιοθετεί το μότο το επίσημο του συλλόγου σου. Μην πω το οργανισμό που το έλεγα εγώ πριν 15 λεπτό, το κάνω όλοι. Οργανισμό ΠΑΟΚ. Το λέω πλέον. Ποιο μότο. Επίσημο μότο του πάει ΠΑΟΚ. Γραμμένο στην Τούμπα. Μία πόλη, μία ομάδα. Υπάρχει στο διάλειμμα των αποδητηρίων, το έχετε κάνει σαν το. Σαν το γιουλνεύρικο καλό. Το δικό σα. Εγώ πανηγυρίζω το 10ο τίτλο μου το 19. Αυτό πανηγύρισε το 4ο τίτλο το 70. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν το ισχυρίζω. Θα το πει τώρα ο Άλεξ από το κέντρο. Σε μένα τώρα θα το πει σήμερα το 19. Okay, ναι, καταλαβαίνω, είναι, μπορεί να είναι πικραμένος, να θέλει να μας πικάρει, λογικό είναι, και εγώ το ίδιο θα ήμουν στη θέση, το παραδέχομαι. Έτσι, θα ήμουν οπαδικά πικραμένος από την πορεία του συμπολίτη μου, αλλά όχι να ισχυρίζουμε τώρα μια, ότι η πόλη μου είναι, μου ανήκει κιόλας. Εγώ δεν κατάλαβα το είπε ακριβώς έτσι, ότι η πόλη μου ανήκει. Έτσι το είπε, εγώ δεν κατάλαβα. Έλεγε, ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Πάντως εγώ, φίλε, Γιάννη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 2 ώρες μετά την απονομή, σύνολο άκουσα άντε 6 κόρνες. Είναι αλήτες αυτοί, γιατί συνήθως δεν κορνάρουμε εμείς. Ξυπνάει ο κόσμος. Μάρια, και εγώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη βγαίνω, βγες και πες ότι η Ανατολική Θεσσαλονίκη είναι κυτρινόμαυρη. Κοιμούνται παιδιά. Όχι, όχι, δεν είπανε κυτρινόμαυρη. Και πολύ πράσινη και κόκκινη είναι. Α, ναι, όχι. Και κυτρινοαθηναϊκή είναι. Δεν αντιλέγω, αλλά δεν μου αρέσει αυτή. Μην ξεχνάμε που ήταν το σύνδεσμο στη ΣΑΕΚ. Έτσι. Αλεξανδρία. Τον οποίο τον καρφώσατε αριανοί. Τον κάνανε απαβά. Δεν ισχύει αυτή η στιγμή που λες. Τώρα, ξέρεις ποιοι την τώρα γίναν μπουρδες, κατάλαβες τώρα Γιάννη. Ξέρεις ποιο την καρφώσανε. Με σταυροπόδι και τους απολαμβάνω. Πού ξέρεις ποιος τους κάρφωσε. Πού το ξέρεις. Στο είπαν οι κολλητοί σου οι μπάτσι. Έλα Γιάννη. Ποιοι, πώς το ξέρεις εσύ. Ενδεχομένως, αυτό που λέω χωρίς αυτό. Πώς το ξέρεις ότι το κάρφωσαν αριανοί, πώς. Κάτσε λίγο για να κλείσω. Πώς, απλά πετάς μια μπουρδα. Στον αέρα δεν μπορώ να το πω. Μια μπουρδα πετάς. Στον αέρα δεν μπορώ να το πω. Να μην το λες γενικά τότε μπουρδα. Είναι κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Μπουρδα 13. Ενδεχομένως σε αυτό που λέτε για το Δήμο να έχετε, για το Σημαίνα, έχετε ενδεχομένως δίκιο. Γιατί ενδεχομένως υπάρχει απόφαση. Πιστεύεις ότι αν έπαιρνε ο Άρης πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, λέω τώρα έτσι, θα γαλακτούσαν παψίες αν κρεμούσαν σημαία του Άρη στο Δήμο? Δεν με ενοχλούν. Δεν με ενοχλούν βασικά. Να ολοκληρώσω λίγο για να κλείσω. Αυτή τη στιγμή καλό ή κακό. Ρε φίλε, εγώ λέω ένα απλό πράγμα. Να πάει ο Δήμο. Μισό λεπτό, φίλε. Εγώ λέω για το Δήμο το εξή. Να πάει ο Δήμος και να καταθέσει όπως γίνεται για το παραμικρό, για το γκάδο που θα αγοράσει, που θα πετάει τα χαρτάκια ο Μπουτάρης. Παίρνετε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ εδώ πήγε ο οδηγός του και την ανέβασε. Α, δηλαδή λες αυτοί που κατεβάσαν τη σημαία σκεφτήκαν. Α, αυτοί δεν βγάλαν απόφαση, δεν έγινε, δεν ψηφίσανε, πάνε να την κατεβάσουν. Ποιο έκανε την απόφαση. Δηλαδή να πάρει ο Ηρακλής στο κύπελο, στο ποδόσφαιρο. Θα πω εγώ για ποιο λόγο να σηκωθεί η σημαία του Ηρακλή. Την αφαιρεσία καταγγέλουν. Όχι εσύ, ρε Παναγιώτη. Την αφαιρεσία καταγγέλουν. Δεν γίνεται, ρε φίλε, στο δημόσιο κτίριο να κάνει ό,τι θε επειδή έτσι το είδε. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Είτε είσαι Άρης, είτε είσαι Πάκ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Άμα ο Δήμαρχος είναι Ολυμπιακός. Ναι. Και ο Ολυμπιακός πάρει το Ευρωπαϊκό. Δάφνο στεφανωμένο να κρεμάσουν. Άμα λοιπόν ο Ολυμπιακός πάρει το Ευρωπαϊκό, ρε φίλε, και είναι γάβρος. Ναι. Μπορεί μόνος να πάει τη σηκώσει. Θα υπάρχει και μόνο το θρύλο στη θρησκεία και στη Μακεδονία. Έτσι. Ωραία. Ναι. Πάμε γραμμές, περιμένουν δύο άτομα. Περιμένουν δύο κοινάδικο. Καλημέρα. Έχουμε και μηνύματα, παιδιά. Έχουμε και μηνύματα. 4 μηνύματα έχουμε. Και είναι μηνυματάρα του μετρούνται αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι μηνυματάρα είναι. Μηνυματάρα για μένα. Για μένα κράζει βασικά. Ναι, καλημέρα, φίλε. Επόμενος. Να είστε γρήγοροι. Αυτό πάντως δεν είναι όλοι. Παναγιώτη. Τα Κινάρδη. Σου ρωτήσαμε. Τα Κινάρδη έχεις ένα λεπτό. Ο παθός του πάω. Κάνε τι έχω και δεν έχω. Ξέρω εγώ τι έχω. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα τα Κινάρδη. Καλημέρα τον είπες. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άσερε τώρα τον πρόλογο σε μένα. Άκου να σου πω Παναγιώτη. Εγώ κατάλαβα ότι θα το πάρουμε όταν πήραμε τα επίσημα. Για πρώτη φορά στο τελικό πάω που παίρνει τα επίσημα. Στην Τούπα ήταν του Άρη. Στην Τούπα του Άρη. Ήταν γεμάτο. Μα το είπες μόνος. Ήταν πάω Κάρι. Δεν ήταν. Σωστό το λες. Πάω Κάρι ήταν με τον Καγκάτσι. Κάποιος βγαίνει ορίζοντας σε γηπεδούχο. Καταδικασμένο για κακουργήματα. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοείς, ρε φίλε. Κάποιος ορίζεται σε γηπεδούχο. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Παναγιώτη, όταν είδα τα επίσημα του ΆΚΑ, δηλαδή να ακουγόμαστε μόνο εμείς και οι αεξίδες σπάνια λένε το ακατανόμαστο αντιεθνικό. Σπάνια το λένε, αυτό που οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Σχεδόν ποτέ δεν το έλεγα στην Τούμπα. Πώς πήρες τα επίσημα, φίλε? Δίχως με μαγιά μου. Με μαγιά, δηλαδή τι έκανες? Είναι παχουλή αυτή που πήγανε, φίλε. Δεν χωρούσαμε εκεί πέρα. Μαγιά, το πήρες ή σου δώσε τις προσκλήσεις ή ΕΠΟ? Μα 120 δες που να χωρέσουν, ρε φίλε άνθρωποι. Σου δώσε τις προσκλήσεις ή ΕΠΟ? Δεν σου λένε ότι από μωρό παιδί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Δηλαδή, αν το υιοθετώ αυτό. Παλαιλαδικές, γιατί έγραψες 18 μαθηματικά, θα πρέπει να απαντήσεις. Γιατί είμαι διαβασμένος. Κατάλαβες. Άρα τόσα χρόνια, ήσταν αδιάβαστοι και ήταν διαβασμένοι γάβροι. Ξύλο απελέκητο. Ήταν διαβασμένοι οι γάβροι δηλαδή με τους γκυρτζίκηδες, τους σαρίδες. Βάλαμε το κεφάλι κάτω, διαβάσαμε, μάθαμε και γράφουμε. Τα κοινάρτη συμφωνώ 100%. Έχω 7 στα 20 και επιτέλους μετά τα 4-5 άρχισα να μαθαίνω. Έχω 7 στα 20. Στατιστικό, σε βολές δηλαδή, κλάιμαϊν. Μαζί σου είμαι και χαίρομαι που υπάρχει επιτέλους ένας ειλικρινής παοξής. Διαβάσαμε ρε φίλε. Ωραία. Έγινε τα κοινάρτη. Έγινε παλικάρι μου, καλημέρα. Κλείσε, κλείσε. Όχι, να σου πω κάτι. Χρήστο. Ο μόνος ειλικρινής. Ωραίος το κοινάρτι, ωραίος. Έμαθα, είδα ότι ο τρόπος αυτός είναι στην Ελλάδα και το εφαρμόζω. Καταλαβαίνω τον τρόπο. Μην λέτε 50-50 όμως. 50-50. Δεν αντέχεται το 50-50. Καλημέρα, επόμενος. Υπάρχει γραμμή. Τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή. Ναι, για να διαβάσουμε τα μηνύματα. Καλημέρα. 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 Κλείσε το ραδιόφωνο. Τη συσκευή κλείσε, φίλε. Παλικάρι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, παλικάρι. Όνομα και ομάδα, φίλε, αδερφέ. Λοιπόν, λέγομαι Φώτιος. Την Αλεξάνδρεια είναι. Από του Γιδά. Φώτιος από του Γιδά. Πάμε, Φώτιε. Πάμε, αγόρι μου. Ωραίος, ωραία φωνή, ωραία γλυκομήλητος. Αλλά λίγο με συγχωρείτε, είμαι παουξής. Mm. Κόψε λίγο την παρλούλα σου. Ποιος? Ο παουξής ή ο Ηρακλειδέας ή ο Αριανός? Παουξής είμαι μεγάλος, είμαι το 1940 γεννηθής. Ναι. Άρα είναι στον αέρα που θα αθλητή, ωραία. Κόψε λίγο, συγγνώμη, λίγο την μπάρλα σου. Την μπάρλα σου. Το ραδιόφωνο για να μιλάς όμως. Για τον Αριανό το λες, κύριε Φώτη. Για τον Μασλαμά το λες. Για πάρτι σου το λέω. Για εσένα τον Αριανό το λέει. Για τον Ασλαμά το λέει. Κοίτα τώρα τρία λεπτά θα διαφωνούμε για ποιον το λέει. Κοίταξε. Για τον Ασλαμά. Αν κόψεις την μπάρλα μου, ναι. Την μπάρλα μου σαν Φώτης εγώ, ναι. Θα κερδίσεις παραπάνω κόσμο. Ωραίες. Λίγο παραφεύγεις. Ποιος από τους τρεις παραφεύγει? Τρεις είμαστε. Η παρουσία σου. Ποιος? Ποιος είσαι εσύ, δεν γνωρίζω εγώ ποιος είσαι. Α, θα μείνει ένιγμα για ένα χρόνο. Εγώ. Αναρωτιόμαστε ποιος από τους τρεις. Τρεις είμαστε, απλά είμαστε τρεις που μιλάμε. Τρεις. Εσύ τώρα που μιλάς στο μικρόφωνο. Α, εμένα, εμένα. Α, σε κατάλαβα τώρα. Μαζί σου Φώτη και εγώ. Και εγώ το λέω. Και εγώ το λέω. Κόβω κάθε χρόνο διαρκεί εισιτήριο. Αγαπάω κύριε Φώτη. Είμαι παουκτής. Μπράβο, ρε Φώτη. Πώς το λένε. Και είμαι και πέμπτος από το κύριο Σαββίδη στα οικονομικά. Τόσα λεφτά έχεις, πάρ' τον Άρη. Σε οικονομική κλίμακα είσαι δηλαδή πιο... δεν κατάλαβα. Ναι. Είμαι όπως είναι πρώτος Σαββίδης στην Αλεξάνδρεια, στην Θεσσαλονίκη, ναι. Και ο Μερενάκης στην Αθήνα. Εσύ στην Αλεξάνδρεια. Ναι, εγώ στη Θεσσαλονίκη είμαι, δεν είμαι στην Αλεξάνδρεια, από την Αλεξάνδρεια. Α, μένεις εδώ. Δεν φέρνεις καμιά χορηγιούλα, κύριε Φώτη. Είσαι πέμπτος οικονομικά και τι επιχείρηση έχεις? Ναι. Δεν έχει σημασία, είναι στο Ντουμπάι, είναι σε διάφορα... Στο Ντουμπάι. Στη Ντουμπάι. Χορηγός θες να πεις στο λίμπερο για να κόψω την μπάρλα. Εσύ λίγο αν κόψεις την μπάρλα σου, συγγνώμη, είσαι εγγονάκι μου, θα είσαι πιο και θα κερδίσεις παραπάνω ακριωματικότητα. Ωραία. Αγόρι μου, έτσι. Να είστε καλά. Πάντα, κύριε Φώτη, είστε μία ερώτηση. Είστε ελεύθερος? Εγώ, ναι. Όχι, παντρεμένος, έχω 5 γόνια. Να σας ζήσουνε. Αν χωρίσετε, επικοινωνήστε μαζί μου. Είναι αγόρι μου. Να είστε καλά. Αν μιλάμε για τόσο οικονομικό ισχυρό παράγοντα. Λίγο, άμα κόψει αυτό. Γεια σου, κουμπάρι. Στηρίξτε. Στηρίξτε, κύριε Φώτη, στηρίξτε σαν μαμά. Έγινε. Καλά, αγόρι μου. Έγινε. Κλείσαμε, νομίζω, κλείσαμε τηλεφωνικά με gentleman κύριο Φώτιο. Ναι. Τέτοιους παοκτσίδες, ναι. Όλοι έτσι είμαστε. Σ' αγκαλιάζω. Πάμε στα μηνύματα τώρα για να κλείσουμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λέει ο 756. Ρε, πολιτισμένα, Χρύσανθε, που φωνάζει γαλάντα πρίμα, είναι δυνατόν ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης να ασχοληθεί με θέμα του Δήμου Ευόσμου, το Ιβιτσόσκυλο. Το σχολείς αυτό, Χρύσανθε, νωρίτερα. Νέο μήνυμά του. Ρε, ηρεμήστε. Λίγο για μπαλίτσα μιλάμε και κάνετε λες συγχωρίζουν τα χωράφια σας. Και η μεν και η δε και η από εδώ και η από εκεί. Το σοφό Ιβιτσόσκυλο. Πολύ ωραίο. Νέο μήνυμα του Ιβιτσόσκυλο στην εσεμιέρα του Λίμπερο. Έχετε πολύ γέλιο, παιδιά. Μπράβο, συνεχίστε έτσι. Μου φτιάχνετε τη μέρα. Παπαδόπουλο, συνέχισε το γλέντι, μη μασάς. Υπογραφή Βιτσόσχυλο. Το Βιτσόσχυλο, γιατί φίλε στέλνει μηνύματα στην SMS και η άλλη. Μπράβο. Η... αυτή. Θαλαμοφύλακα να πω κάτι.
έξι φωτογραφίες, παραμύθι, που δύο η ώρα τρως σκέτο πίτα, δεν έχουν τελειώσει τα σουβλάκια. Άκου, αγόρι μου. Τι? Σε μισή ώρα έλα ραντεβού από το σπίτι μου 600 μέτρα να μιλήσεις με άνθρωπο ο οποίος βγάζει μεροκάματο, απίστευτος επιχειρηματίας και έμπορος, τον θαυμάζω τον άνθρωπο, ο οποίος στο κύπελο μπήκε με το κεφάλι μέσα, κλαίει ο ανθρωπάκος. Άσε μας. Κλαίει και στο πρωτάθλημα βγήκε οριακά. Να, ναι, ναι. Άκου λίγο, να ρωτήσω κάτι. Για πες λίγο τη διεύθυνση του σπιτιού σου για να... Άστα αυτό, όχι, όχι. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. 600 μέτρα από πού? Μπορούμε ο 164 λέει, ναι. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Εσείς, δηλαδή ο Άρης, το πολύ πολύ κανένα νεράκι. Εντάξει. Στη Χρυσούλα, έτσι. Ναι, αλλά εμείς με το νεράκι τρεις και χάσαμε την Ευρώπη. Διάβασε και το 1988. Εσείς με το μπουκαλάκι, τίποτα. Μαζί μας είχαμε το ψητοπολείο, μπες στο ψητό, λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ για μέτρητες επιλογές, ακόμα για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ναι. Μεγάλο Ξάνο 16 Σταυρούπολη, πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαστών, δίπλα από τον Bad Habit, συγγνώμη, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-22-20. Αδικήσαμε το μήνυμά σου, έχει έρθει εδώ και αρκετή ώρα και εσύ το στείλες ρε φίλε τελευταίο δεκάλεπτο. Εκείνη την ώρα πήρατε μπρος. Ο Tom Cruise. Ναι, λέει. Ο Tom Cruise. Λέει ο 087. Καλά, για σένα Τσαλτίδη. Όχι, από εδώ ξεκινάει φίλε. Βλάξ. Α, από εκεί ξεκινάει, από sorry. Ξεκινάει. Τι σας έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ρε όργια. Δεν τρέπεσαι ρε κακά σκηνο φαλακροκόρακα. Ο Tom Cruise. Έχεις ακούσει ποτέ τον εαυτό σου. Τι παπάρες λες. Καλό αφανισμό. Γριές και σκου. Καλά, για σένα Τσαλτίδη. Γριές και σουκού. Σουκού. Καλά, για σένα Τσαλτίδη, τι να πω. Ξέρω πολύ καλά τι ζωρετραβάς, γι' αυτό δεν μιλάω για σένα. Μπράβο. Σας λυπάμαι, γιατί πρέπει να πείτε κάτι στον κόσμο σας. Ναι. 26-4-0, χοντρέ και καραφλαουλίκια. Σας έχει χαζέψει ο ΠΑΟΚ, βλάση. Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που μας στηρίζουν στο Μέτσοβο και ειδικά τα γλυκά εκεί το θεϊκό μετά την πλατεία. 87. Ωραία, βλάχο. Πρώτον. Και από Γιώργο Ματζιούκη. Πρώτον. Γιατί λατρεύω βλάχους. Πρώτον. Και βλάχους. Είμαι μικρασιάτης και είναι μικρασιάτης. Βασικό. Από Προύσα. Βασικό. Είμαι ο παππούς. Λοιπόν, για Έλενα που πού είναι. Λες και δεν καταλαβαίνω πώς το στέλνει. Μικρασιάτες. Πρώτον και βασικότερο. Δεύτερον. Καραφλοουλίκια. Καραφλό αυτός και ουλί και εγώ ή καραφλό εγώ και ουλί και αυτός. Το χοντρέ πάει και στους δύο. Πήρα κιλά τώρα. Πάει και στους δύο. Αλλά να ξέρεις φίλε, σε κάθε περίπτωση εσύ ο ταμπλούχος ασχολείσαι με εμάς. Τους καραφλούς, χοντρούς που έφιασε αφανισμό. Δεν θα στέλνε μήνυμα καν αν δεν είχες ασχοληθεί εσύ και ο διπλανούς. Δεν θα αφανιστούμε ποτέ για να είμαστε εδώ. Μακάρι να υπάρχει. Πόσο μεγάλοι είμαστε και πόσο μικρός είσαι για να ασχολείσαι με χοντρούς και καραφλούς. Είδα την αγάπη μεταξύ σας που έχετε πριν από λίγο με το σύνδεσμο του Άντρη. Στο Καφτατζόγλιο! Στο Καφτατζόγλιο! Ήταν μοιρασμένα τα επίσημα Χρυσανθούκο, ρωτάει ο Θαλαμοφύλακας. Ο Άρης Ολυμπιακός λέει. Που ήρθαμε τις Αγιονάρες. Που είχαν αντιλιακά στα χέρια. Δεν το κοβάσαμε. Μισό. Δεν πήρε κίτρινη κάρτα. Τα μισά εισιτήρια επίσημα... πήρα εγώ. Στα επίσημα δεν ήταν, είχε πιο πολύ Άρη. Πιο πολύ άρη. 40 χρόνια περίμενα να πάρει κίτρινη κάρτα. Μια ομάδα και από τη Θεσσαλονίκη και μια ομάδα από την Αθήνα. Όχι δύο ομάδε από τη Θεσσαλονίκη. Στο Καφτατζόγλιο το 70 ήταν μοιρασμένα. Τότε που δεν υπήρχαν γκαγκάτσιδε και τέτοια και υπήρχε ο κολλητό ο Άκα. Κάθε χρόνο τελικό στο Άκα. Κάθε χρόνο τελικό στο Άκα. Κλείνουμε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, έγινε πάρτι σήμερα, έγινε πάρτι πραγματικό, να είστε καλά, αύριο εδώ ίσως έχουμε για τεράστια παράσταση προσκλήσεις, για υπερπαραγωγή και θα έχουμε και διπλές για τσίρκο Μεντράνο. Ξεκίνησε εδώ και 5 μέρες και πραγματικά ζωγραφίζει δυτικά στη Νέα Ευκαρπία, στο γήπεδο του Ιστορικού Μακεδονικού. Σας αφήνουμε, τεράστιους χρυσοσκιώσεις, έκανε και σήμερα τα μαγικά του, αντέξτε τον στόλο του λίμπρου της καρδιάς σου.